απλά τα πράγματα. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Και οι Wizard το έχουν. Τεράστια μπάντα. Πιστεύω μπορεί να γράψουν και ρεμπέτικο. Αγαπημένη μου μπάντα, να ακούσουμε ένα ωραίο σημείο τώρα εδώ πέρα σε λίγο που μπαίνει. Πόσο γλυκά το λέει, ρε φίλε. Πόσο τρυφερά το λέει. Πόσο τρυφερά το λέει το beat. Εδώ πέρα βλέπουμε την εκδίκηση της φύσης στους Αμερικανούς καπιταλιστές. Μπουλμπουλίδρες στην Ουάσιγκτον και στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή αυτό στο μαξί μου δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Πλημμύρισε το υπόγειο του Λευκού Οίκου. Άρε φίλε, αυτά ποτέ στη μαμά Ρωσία. Ποτέ αυτά, φίλε. Ενώ εδώ πέρα ο Γιάννης πάνω στον ουρανό του αυτοκινήτου, κεραυνό χτυπάει σκάφος. Μετάφρασε, τι σημαίνει. Τρόμπα εν Ναβάρα. Τι σημαίνει. Τι, τρόμπα. Τρόμπα εν Ναβάρα. Τρόμπες στην Αμερική. Αλλά όχι, δεν τρόμπες. Έχει τη λέξη. Ναι. Τρόμπα εν Ναβάρα. Ναι. Προφανώς πέστονται αντλίες. Ναβάρα τώρα τι είναι. Τρόμπα είναι η Αντλία, προφανώς. Ό,τι να είναι. Δεν γελάω, φίλε. Από τότε που έστειλε εκείνος ο ακροατής το μήνυμα, Παναγιώτη, κοίταξε το κτλ. Μας έχουν βγει 10 πράγματα. Δες εδώ ο αγκώνας μας. Πρίστηκε. Πόπο, φίλε, τρέμω. Τι πράγμα, ρε, πότε πάλι κάνει. Δεν ξέρω, ρε, φίλε. Δεν ξέρω. Ποιο μήνυμα ακροατής, ποιο, δεν καταλάβατε, sorry. Το γέλιο δίνει ζωή, παπ. Ναι, το γέλιο δίνει ζωή, αλλά ναι. Έχεις ένα σφύριγμα, λέει, κοίταξε. Άτσι! Από τότε, φίλε. Φίλε, τρέμω. Να σε πάω για εξετάσεις, θες. Τρελός, δεν πάω. Να δούμε τι θα είναι πάω, αυτό. Θα πάω, κάποια στιγμή θα πάω. Αυτό το σφύριγμα, να πω. Ρε, μόνο το σφύριγμα. Πού πρέπει, σε τι γιατρό πρέπει να πάμε. Με σφυρίξει ο Άγιος Πέτρος. Πού πρέπει να πάμε, δεν ξέρω, παντού πρέπει να πάω. Σε σφυριχτό λόγο. Έτσι όπως είμαι εγώ πλέον, φίλε, ούτε γουλιά. Πήγα σε χάμο και είπα, πια μισή βότκα λεμονάδα. Μισή με το ζόρι, ε. Μισή με το ζόρι. Φοβάσαι. Τρέμω, λάγερος. Λοιπόν, καλοκαιριάτικα. Χρήστος Κιώσης. Αδέρφια και ξαδέρφια, Χρήστος Κιώσης. Μαζί μας ένα ακόμη πρωινό Τρίτης. Δροσερός, καλοκαιρινός, με μότο βάλε ζέστα. Βάλε ζέστα. Βάλε κι άλλη ζέστα. Γιατί από αύριο βάλε ψύχρα. Βάλε ψύχρα. Ψήνουμε άντα για καλοκαίρι να έχουμε χαλεί το κομμάτι αυτό. Δεν υπάρχει. Αλλά όχι, εντάξει, μια χαρά χαλάκι. Πότε έχει γυρίσει από διακοπέ και βάζει το κουκουμπάρι, κουκουμπάρι εκείνο. Α, ναι, όχι. Και πριν φύγω, όχι. Όχι, κόλλησε μετά τι διακοπέ. Τη Φαφούτη. Ναι. Ναι. Είχε κόλλησε μετά τι διακοπέ. Όταν επέστρεψε δηλαδή το έβαζε. Αμπόρια το είχα βάλει. Αλλά όχι, το είχα βάλει πολύ πριν αυτό. Όχι, το έβαζα. Η Φαφούτη, πώς είσαι στο μικρό κόλλησα τώρα, η κοπέλα. Τη γνώρισε καιρό. Μαριέτα. Μπράβο, ρε σκύλο. Μπράβο, ρε σκύλο. Ναι, Μαριέτα Φαφούτη. Έλα σε εδώ, υπέροχη κοπέλα. Υπέροχη κοπέλα. Λοιπόν, πάμε να τα μαζέψουμε. Άντε λίγο. Να δούμε ποιοι είμαστε. Ναι. Να βάλουμε διαγωνισμούς. Δίπλα μου, Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Ναι, εγώ είμαι αυτός. Δίπλα μου. Μάριος Ασλαμάς, χαμήνει του δρόμου και τη Κερκίδα κτλ. Έχετε ευχήσει των αγριεμένων ραδιοκυμάτων. Νοσταλγός της επίπλαστης ευμάρειας. Όσο υπάρχει Βενιζέλος, θα υπάρχει και αυτό το πράγμα. Έτσι. Γεννηματά τους ξυλώνει όλους, αλλά ο Βενιζέλος είναι εκεί. Έτσι. Καλημέρα σε όλες τις και τους bitches που μας ακούνε. Λοιπόν, διαγωνισμοί. Δύο τρέχουν σήμερα. Είμαστε η Τρόικα εδώ κανονικά. Και Χρήστος Τσαλτίδης είναι εδώ ψυχήτα και πνεύματι, γιατί και σώματι είναι στη μακρινή και αφιλόξενη Ολλανδία. Όπως σας υποσχεθήκαμε χθες, είπαμε κατά 99%, το κάνουμε 100% σήμερα, δύο διπλές προσκλήσεις για το live του Βασίλη Παπακωνσταντίνου αύριο στην Μονή Λαζαριστών. Επαναλαμβάνω, είναι αύριο, μην μπερδεύεστε, το ξέρετε περισσότερο δηλαδή που ενδιαφέρεστε. Βασίλης Παπακωνσταντίνου αύριο στη Μονή Λαζαριστών στα πλαίσια του καλοκαιρινού φεστιβάλ που λαμβάνει εκεί τα τελευταία χρόνια. Δύο διπλές προσκλησούλες. Δύο διπλές. Αύριο θα δίνουμε για την πρεμιέρα της παραστασάρας Νεφέλες, όπου παίζουν 13 ηθοποιοί, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Δεν είναι παράσταση αυτή, είναι διαγωνισμός υποκριτικής και θα έχουμε και σχετικό θέμα αύριο. Αύριο Νεφέλες, έτσι. Δύο βράδια θα είναι, Τετάρτη, Πέμπτη, θα δίνουμε για αύριο Τετάρτη διπλές προσκλησούλες. Σήμερα δύο διπλές για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου αύριο στη Μονή Λαζαριστών. Και τι άλλο δίνουμε, το υποσχεθήκαμε χθες, είπαμε να μην το κάψουμε ψε, οπότε το κάνουμε σήμερα. Τιμούμε τη μνήμη του Γιάννη του Σπάθα που έφυγε ξημερώματα Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος, πριν τρεις μέρες. Η τεράστια αυτή μορφή των Σόκρατας και του ελληνικού ροκ. Το quiz φυσικά, το έπαθλο είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως νέας εσοδείας συμπεριλαμβανομένων των Polarized, τα οποία μπορείς να πάρεις με 30-35 ευρώ. Γυαλιά τα οποία αρχή κάνουν 120 με 140 ευρώ, έτσι, από τα Opticon Express, σε ένα από τα τρία που υπάρχουν στην πόλη. Βγάζουμε έξω το Privé που είναι στο Μακεδονία Παλάς. Από εκεί μπορεί να πάρει μόνο ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης. Το quiz για το Γιάννη το Σπάθα είναι το εξής. Ενώ
παίζουν οι Σόκρατες αρχές 80's στο Hammersmith Odeon του Λονδίνου, ο κιθαρίστας ενός τεράστιου, πραγματικά τεράστιου και πολύ αγαπημένου μου hard rock group, μόλις τελειώνει ο Γιάννης ο Σπάθας το solo, μέσα στο κομμάτι, πάνω στη σκηνή, ανεβαίνει και τον αγκαλιάζει. Ο κιθαρίστας τον αγκαλιάζει και τον φυλάει. Σαν να του λέει, ρε παιδί μου, εσύ είσαι καλός. Κάτι κάνεις. Του λέει, είσαι καλός. Έτσι όπως το είμαι, ήταν ωραίο. Ναι. Εσύ, είσαι δεν καλός. Είσαι, ρε παιδί μου, κάτι. Εντάξει, είσαι. Είσαι. Εντάξει, του λέει, είσαι καλός εσύ, ρε παιδί μου. Ανεβαίνει, βγαίνει πάνω στη σκηνή. Τον αγκαλιάζει και τον φυλάει. Ενώ το κομμάτι παίζει. Έτσι. Ο κιθαρίστας ποιου group είναι αυτός. Το ίδιο, δεν μας νοιάζει το επίπεδο. Να πεις του τάδε group αυτού. Τώρα, μα πεις και τον κιθαρίστα, οκ. Okay. Εμάς μας αρκεί να μας πεις α ποιου group ο κιθαρίστας στο Hammersmith Odeon του Λονδίνου, αρχές δεκαετίας του 80, ανεβαίνει, αγκαλιάζει και φυλά τον αείμνηστο που για πάντα θα είναι κοντά μας με τη μουσική του, Γιάννη Σπάθα. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το όνομα του group, ονοματεπώνυμο γράφεις live για το live του Βασίλη Κωνσταντίνου, με αγγλικά ή ελληνικά σύμβολα δεν μας νοιάζει, και το αποστέλεις στο 54526. Μία καλημέρα ή και κάποιο θεματάκι που μπορείς να ρίξεις, είναι για μας υπερπολίτιμο. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια. Εκτός διαγωνισμού, δεν είναι το χαβαλέ αυτό, το σέρνω εδώ και περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες, Πάολο Γκεραίρο, συγγνώμη, τον απολαύσαμε και στον τελικό του Κόπα Αμέρικα, το έχω το look-alike αυτό, έχω φάει φλασιά και απορώ πώς δεν το σκέφτηκα, βέβαια, τόσα χρόνια. Είχα πάρα πολύ καιρό να δω Πάολο Γκεραίρο, πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, ο Πάολο Γκεραίρο είναι ολόιδιος, απλά είναι ένα τόνο, δύο τόνους πιο σκούρος, είναι δύο τόνους πιο σκούρο, από Έλληνα ποδοσφαιριστή που πέρσι αγωνιζότανε σε σύλλογο της Θεσσαλονίκης Super League. Βοηθάμε πάρα πολύ. Σε σύλλογο της Θεσσαλονίκης Super League. Τον έχω δει ξαφνικά σε ένα από τα μάτσα του ομίλου Κόπα Αμέρικα. Και έχω φάει φλασιά, λέω δεν είναι δυνατόν, είναι αδέρφια. Απλά ο Γκεραίρο είναι δύο τόνους πιο σκούρος. Πέρυσι αγωνιζότανε Έλληνας σε σύλλογο Super League της Θεσσαλονίκης. Οκ. Okay. Δεν έχει αυτό δώρο, δεν έχει τίποτα. Έτσι για το show και το χαβαλέ. Για το ονόρε. Για το ονόρε, μπράβο. Μοιάζουνε εριστικά. Εριστικά, δηλαδή εγώ αν ήμουν ο Έλληνας Brothers. Θα το έψαχνα. Μήπως έχει και λίγο ψωμί να καβατζώσω κάτι, έστω το 1/10 από την περιουσία που έχει κάνει ο Πάολος ο Γκεραίρος. Παπαδόπουλα, θέλω να σου πω ότι χθες όλη τη μέρα γελάω. Πριν μου το πεις, πριν μου το πεις. Ναι, μπορείς να διαβάζεις λίγο το μήνυμα του 377 που ήρθε 2:20 το βράδυ. Ναι. Του 377, ναι. Α, είσαι σκύλος ρε. Μπράβο ρε 584. Μπράβο. Αυτόν λες ασλαμά, ναι. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Ας μου πει τώρα κάποιος ότι αυτοί οι δύο δεν είναι αδέρφια. Απλά ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, πήρα τον μπαμπά. Άπτυμα, εγώ πήρα, δεν πήρα, εγώ πήρα τον μπαμπά μου. Αν έπαιρνα τη μάνα μου, θα ήμουν από τον Παναγιώτη πιο άσπρος. Πήρα τον μπαμπά μου, είμαι λίγο ταμτάκος. Που δεν ήταν τόσο ο μπαμπάς μου. Ο ποιο λες να πήρα γόρες. Ο Παναγιώτης πάγος. Μήπως εσύ να το σκαλίξω. Εντάξει, το χρώμα δεν έχει σημασία, φίλε. Να πει πού πήρα χρώμα, γόρο. Ο παπάς μου δεν ήταν έτσι τόσο. Ήταν μελαχρινός, αλλά τόσο. Όχι τόσο, ε. Ναι. Ο Παπαδόπουλος το λέει, ψάξ το λίγο. Δεν θα έρθει στη θέση του άλλου που πήγε και γέννησε η γυναίκα του και βγήκε μαύρο το παιδί. Εκεί ήταν, και να βουτήξει από τον 8ο και τελειώνει η ιστορία. Ναι, μπορεί γίνονται πολλά τέτοια. Φεύγει απλά, φεύγει. Δεν λες τίποτα, φεύγει, εξαφανίζει από τη ζωή όλων και τελειώνει η ιστορία. Μήπως αδικεί στην κοπέλα της. Αν περάσει καλά στα μπάτσελο, αυτά γίνονται. Θα και του βάλω και μια πλαστικούρα. Διάβασε το 77 εδώ πέρα. Φίλε, εδώ πέρα μιλάμε τώρα. Να γκρεμιστεί το σύμπαν με αυτό το μήνυμα. 584, αν γενικά δεν πάει καλά το άλλο θεματάκι με το Γιάννη το Σπάθα. Μέχρι που καβατζώνεις γυαλιά εσύ, κανονικά, είσαι πολύ γάτος, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ο 377 λέει, το μήνυμα ήρθε 2:21:30, έτσι. Προφανώς ήταν κομπή του Ζαγόρα. Σήμερα το πρωί ξημερώματα, ναι, προφανώς ήταν στον αέρα ο Γιώργος. Παπαδόπουλος Κάστρο, ομοιότητες. Α, Παπαγιώργιος, θέλει να πει, ναι, γιατί, sorry, νόμιζα κάτι για σένα, ρε. Και λέω, φαίνεται παρεξηγήθηκε. Όχι, δεν κατάλαβα. Παπαδόπουλος Κάστρο. Ομοιότητες. Άνω κάτω τελεία. Κρατήσου ακροατή. Πήραν την εξουσία με τα όπλα. Σκότωσαν χιλιάδες αντιφρονούντες. Διαφορά. Άνω κάτω τελεία.
Τον κομμουνιστή τον λένε επαναστάτη, τον δεξιό τον λέμε δικτάτορα. Πού διαφωνεί ο Παπαδόπουλος, δεν κατάλαβα. Είπε ο Πατακός αυτόνομη θύρα 10. Καλά, ρε. Κάτσε, ναι, περίμενε. Ναι. Ξεκινάς τώρα και μου λες. Ναι. Περιμένουμε και ο Κιώσης και ναι, εγώ, πού διαφωνείς. Πρώτα απ' όλα, ο Κάστρο δεν πήρε την εξουσία με τα όπλα. Ξεκίνησε, ρε παιδί μου, σαν επανάσταση από έναν Αργεντίνο γιατρό όπως ήταν ο Τσεκεβάρα. Και στην πορεία, ρε παιδί μου, ήρθε ο Κάστρο. Κάτι ήρθε τι, με πώς ναι, ήρθε. Πώς ήρθε. Τι ήρθε, τι ήρθε. Για να δώσει την ελευθερία στο λαό, έτσι. Για να πάει κόντρα στον υπεριαλισμό της Αμερικής, ρε φίλε. Να πάει κόντρα, θες να πέσει σε μια μορφή δικτατορία. Δικτατορία, ναι. Ναι. Δικτατορία. Ναι. Υπάρχουν νεκροί κουβανοί. Ενώ ο Παπαδόπουλος. Υπάρχουν νεκροί κουβανοί. Όχι. Καλά, υπάρχουν στις μάχες. Στις μάχες. Ο ένας, φίλε, τα ισοπεδώνει όλα, μιλάμε έτσι. Ο ένας λέει πήρε την εξουσία με τα όπλα και ο άλλος δεν πήρε την εξουσία. Ναι. Άρα, τι με βολεύει τώρα να πω εγώ, διαφορές και ομοιότητες, έτσι. Ναι. Η διαφορά τους είναι ότι ο ένας χαρακτηρίζεται, ας πούμε, επαναστάτης και ο άλλος δικτάτορας. Εντάξει. Βασικά, θες να πεις ότι ο Παπαδόπουλος ναι, κατέλυσε ναι, δημοκρατικό πολιτεύμα. Δημοκρατικό πολιτεύμα, έτσι. Αυτό. Τι ναι, υπήρχε, ας πούμε, στην Κούβα πριν πάρει την κάτσα στα χέρια ο Κάστρο. Ναι. Τι υπήρχε. Τι υπήρχε, επανάσταση υπήρχε, ρε παιδιά. Ξεκολλήστε λίγο με αυτό το πράγμα. Μην τα κάνουμε ισακιόμοια όλα. Μην τα κάνουμε. Η αριστερά και η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ρε φίλε. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Α, θα βγει ο Τσαλτίδης μετά από την Ολλανδία, μας τα πει. Που μας είπε ότι το 7% της Χρυσής Αυγής πήγε στο Βελόπουλο. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα, ότι πήγε στο Βελόπουλο. Δεν πήγε δηλαδή ούτε ένα 2% δεν τσίπησε η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, έτσι. Οκ. Okay. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, ρε φίλε. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ξύπνησε ο προλετάριος μέσα του, δεν συμμαζεύεται με τίποτα. Λέει ο Κιώση τώρα πώς θα το συμμαζέψουμε, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δεν συμφώνησαν με τον Κάστρο, με τον Κάστρο. Το δέχομαι αυτό το πράγμα. Και ζουν κάποιοι στην Αμερική, κυρίως Μαϊάμι. Κυρίως Μαϊάμι, Μαϊάμι, έτσι. Ήταν και η ιστορία με τον. Τον καταργούνται. Με την ίση με τον κόλπο των χειρών. Σε μια χώρα. Σε μια χώρα. Και δες τι έχει τραβήξει αυτή η χώρα, έτσι. Σαν Κούβα. Σαν Κούβα τι έχει τραβήξει. Ναι. Έξω από τον κόσμο. Έξω από τον κόσμο. Θέλει θυσία, φίλε, αυτό το πράγμα. Μεγάλη θυσία. Εσύ, σαν Έλληνες 377, τι θυσία μπορείς να κάνεις. Σου παίρνουν τη Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, λένε, ας πούμε, κτλ. Τι είσαι προθυμός να κάνεις. Πά σε πόλεμο. Στην πράξη όμως να πας, έτσι. Όχι στα λόγια. Εγώ δεν πάω. Εγώ δεν πάω. Ούτε εγώ. Ούτε εσύ. Καφεδάκι θέλω, καφεδάκι. Δεν πάω. Συναυλίες. Δεν πάω. Να περνάω καλά. Καμιά χώρα, κανένα σύνορο. Τι δεν μπορείς να καταλάβεις. Είμαι ο ήρωας του Αριστοφάνη. Πες τον ρε εσύ που υπέγραψε η ειρήνη μόνος του με τους εχθρούς. Πες τον ρε. Κλασικό αριστούργημα του Αριστοφάνη. Το έχω δει 15 φορές και ξεχνάω τώρα. Κι αν μου είναι αδιάφορες μου η θρησκεία, μου είναι αδιάφορος και ο μουσουλμάνος, έτσι. Συγχαίρουμε και τον μουσουλμάνο που βάζει βόμβες, ρε φίλε, και σκοτώνει αυτό ο κόσμο, έτσι. Το ίδιο πράγμα ναι, είναι. Όχι το μόνο χριστιανισμός, γενικά λες. Αλλή μου, ναι. Ναι. Γιατί πάνε και εκεί πέρα να το ρίξουν αυτό το πράγμα. Ξέρεις, αν δεν πολύ πιστεύεις, ή αν δεν πιστεύεις τέλος πάντων, δεν και καλά πρέπει σημαίνει αυτομάτως ότι αγαπάς τον βουδισμό ή τον μουσουλμανισμό. Δεν ξέρω. Όχι, αυτό το λέει κανείς. Αυτό το λέει κανείς. Εντάξει, okay. Γενικά με τη θρησκεία λες. Εντάξει, ναι, okay, δεν το λέει κανείς αυτό. Δεν το λέει αυτό. Η πλήρη ισοπαίδωση, φίλε. Τα ακούς κουβανώς αυτό το μήνυμα, θα πει εντάξει. Φίλε, πρέπει να πάμε. Η πλήρη ισοπαίδωση. Mm. Πρέπει να πάμε σε break. 51 υπουργοί και υφυπουργοί στη νέα κυβέρνηση, ούτε μισός Θεσσαλονικιός. Όχι ένας, ούτε μισός. Σχολίασέ το. Περήφανα Θεσσαλονικέ. Πηγαίνουμε σε break. Είπα στο διάλειμμα, τι κάθε έλεγε για γελούς χθες. Μετά, άστο μετά. Δύο διπλές. Θέλει διάλειμμα. Ναι, παλικάρι μου, ναι. Δύο διπλές προσλησούλες. Βασίλης Παπακοσταντίνου, αύριο βράδυ. Στη Μονή Λαζαριστών. Δεύτερη, τι ήθελα να πω. Γιάννης Πάθας. Ποιου γκρουπ ο κιθαρίστας ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τον αγκάλιασε και το φίλησε αρχές του 80 στο Hammers Mythodion του Λονδίνου, μόλις τελείωσε το σόλο από ένα κομμάτι. Αν θυμάμαι καλά, ή το Killer ή το Salvation. Έτσι, το Salvation. Ένα από τα δύο. Και φυσικά το look-alike quiz μας, Πάολο Γκερέρο, με ποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή παίζει τώρα, ζει και βασιλεύει ο άνθρωπος, που αγωνιζόταν πέρσι σε ομάδα Super League της πόλης μας, μοιάζει καταπληκτικά. Απλά ο Γκερέρο είναι 2 τόνους πιο σκούρος. Break και επιστρέφουμε. Γεια σου ρε Χρήστο Κιώση, γεια σου ρε Λεβέντη, γεια σου ρε 501, άπεκτε. Εδώ νομίζω και ένα μήνα κλέβεις την παράσταση, υπάρχουν εδώ μηνύματα, 052 συμμετοχή. Αντώνης για live, κράτα ρε Ασλαμή γερά, το πας με το θυμάζει αυτό. Ποιο ρε, α, Σαντορίνη, ναι. Ναι. Πότε όμως, σαν σήμερα, σήμερα πότε. Λέει 9 Ιουλίου ο σεισμός που συγκλώνησε την Ελλάδα, Σαντορίνη. Ναι. Οπότε ήταν, για 50 μου δείχνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, ενωμένοι δυνατοί, τρόικα, με τους διαγωνισμούς να τρέχουν και με το καλημέρα να έχουμε αξιοπρεπέστατη συμμετοχή. Δύο διπλές προσκλησούλες για το live του Βασίλη, του Πάπα Κωνσταντίνου
αύριο το βράδυ στην Μονή Λαζαριστών και δίνουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, αρκεί να απαντήσει σωστά στην απλή ερώτηση. Ο κιθαρίστας πιο τεράστιου βρετανικού hard rock συγκροτήματος έχει παίξει και στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη μας πριν από καμιά πριν από καμιά 6-7 χρόνια είχαν έρθει εδώ και είχε γίνει χαμός. Ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τον αγκάλιασε την ώρα που τελείωνε το σόλο του σε ένα από τα κομμάτια ή στο Killer ή στο Starvation. Αν μπορεί με την ησυχία του ο Χρήστος, ας βρει το Killer, αν μπορεί, το κομμάτι το Killer των Σόκρατες, αν μπορεί με την ησυχία του, μην τον ταλαιπωρώ τον Χρήστο Γκιώση, δεν θέλω να τον κουράζω, νιώθω άσχημα. Εντάξει, απαντά σωστά και μπαίνει στην κλήρωση, το group θέλουμε, όχι το όνομα του κιθαρίστα, το group, αγγλικό είναι το group, βοηθάμε, βρετανικό group, από αυτά που έθεσαν τις βάσεις αρχές δεκαετίας 70 σε αυτό που λέμε hard rock, έτσι. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, γράφεις live ή και την απάντηση για να μπεις και στα δύο αν θες για το group, αποστολή στο 54526, άλλη μια φορά 54526. Και Luca Like, έτσι για το ονόρε που είπε και ο Παπ, Πάολο Γκερέρο, με ποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή που αγωνιζόταν πέρσι σε ομάδα τη Super League της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης μας, μοιάζει καταπληκτικά, απλά είναι δύο τόνους πιο σκούρος. Ο Γκερέρο, όχι ο Έλληνας. Λοιπόν, Αντώνης Γερά, Νίκος μπαίνει στην κλήρωση κανονικά. Ο 501 θεϊκό μήνυμα, το πάμε λίγο χωρίς μουσική, για να εξηγήσουμε και κάτι στον φίλο μας, τον 123. Γιατί μας έχει φέρει σε δύσκολη θέση ο Χρήστανθος. Καλημέρα, λέει ο 501. Εκτός τόπου και χρόνου είσαι. Ο Σπάθας ήταν στα μέσα των 90's στο γκρουπ του Κοκαλιάρη και του Θείου. Έλαμψε το άστρο του. Άφησε και κληρονομιά. Άρα 501. Και εγώ όταν το διάβασα. Είσαι εκπληκτικός. Και εγώ λέω τόσο λάθος να κάνει ο Μάριος. Λέω, θα τον κράξω. Λέω κάποιον θα χαρακτηρίσω τον Σόκρατη με παιδί μου Κοκαλιάρη και κάποιο Θείο. Έτσι πήγε το μυαλό, πήγε το μυαλό μου. Τόσο χαζός. Εγώ, όταν διάβασα μέχρι το ο Σπάθας ήταν στα μέσα των 90's. Τέτοιο λάθος λαμάς. Λέω ο άνθρωπος είναι γκασμάς. Λέω ο άνθρωπος είναι γκασμάς, θα φάει χοντρό κράξιμο. Και μετά βλέπω το υπόλοιπο, ξέρεις, στο γκρουπ του Κοκαλιάρη και τα κάνει όλα, ξέρεις, στο γκρουπ. Ρε παιδί μου, όσοι με τον Κοκαλιάρη και με τον... Είναι το ύφος που χαρακτηρίζει έναν ΠΑΟΚτζή Μαρία Σλαμά. Αυτό είναι το ύφος του 501. Νομίζω ότι απέχει... Συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του ΠΑΟΚ είναι κάπως έτσι. Νομίζω σχεδόν ότι, έτσι. Νομίζω ότι απέχει παρασάγκας. Ο 509, αφού μας λέει καλημέρα παιδιά, στο τέλος μάλλον καλημέρα παιδιά, λέει ο τάδε ήταν... Ο τάδε τον τάδε, ό,τι να είναι. Συγγνώμη, τι είπε, τι γράφεις. Και βάζει ονοματεπώνυμο. Συγγνώμη, τι γράφεις. Έχεις, καλά, είναι λάθος όλο, ναι. Αλλά έχεις και λάθος μέλος, άλλο γκρουπ, καμία σχέση. Για χαβαλέ το στέλνεις. Μου κάνει που βάζει ονοματεπώνυμο. Ναι, για χαβαλέ το στέλνεις. Θα σου πω ποιος. Εντάξει, ξέρω. Υποψιάζομαι. Κατάλαβα και εγώ ποιος πρέπει να είναι, αλλά... Ναι. Όταν βάζει ένα ματεπώνυμο, yeah. Δηλαδή χρεώθηκε και με αυτό και yeah. Με ένα ματεπώνυμο. Εντάξει, okay. Πλάκα, έτσι Θεός. Θα πάω και. Κάνουν πλάκες. Λοιπόν, μόλις έφτασα στο Παπαγεωργίου για check-up. Κάνε και εσύ παπ. Και μπαίνει για το live ο φίλος ο 974. Αυτός που μετράει τα πασαλάκια. Χρειάζεται να κάνουμε. Χρειάζεται να κάνουμε. Εννοείται. Yeah. Και να μακάρι να σου πάνε όλα καλά. Ειδικά ένας άντρας μετά τα 40-45 πρέπει να κάνει. Μην κοιτάτε μένα που είμαι πιτσιρικάς και δεν κάνω. Ναι. Εντάξει. Μπράβο. Μπαίνεις για την κλήρωση και μου αρέσει και η συμβουλή και το που είσαι τώρα το στίγμα σου. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Άντε να βοηθήσω για τον group. Help. Να βοηθήσω λίγο για τον group. Αυτός που ανέβηκε στη σκηνή και αγκάλιασε τον Γιάννη το Σπάθα είναι, δεν είναι ομοεθνής των υπόλοιπων τεσσάρων μελών του group. Σε λίγο τους πεις την απάντηση. Έτσι. Άλτε. Το group είναι βρετανικό. Άλτε. Αυτός που τον αγκάλιασε δεν είναι ομοεθνής των άλλων τεσσάρων. Νιώθεις ντροπή που δεν απαντάει κανείς. Γκέγκε. Πολύ απρά. Γκέγκερέρο. Βρήκες το killer. Δώσε την τεράστια κομματάρα. Παρατήρηση. Όταν το πρωτοάκουσα αυτό πιτσερικάς, νόμιζα αυτό το... Το κάνει με το στόμα. Δεν, ξεκάθαρα δεν υπάρχει. Ας πούμε, αυτός ο ήχος Ελλάδα 76. Και φυσικά εδώ πέρα είναι και όλα τα λεφτά, τα απίστευτα τύμπανα του Θεού
Γιώργου Τρανταλίδη. Τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή και ο Τρανταλίδης. Κλασικό κομμάτι, ρόδα τσάντα και εγώ πάνω. Κυνηγάνε έτσι με μηχανή, τον ντούζο και τέτοια κάνει, πράγματα. Ρε, τι κάνω, ρε παιδιά. Το κομμάτι έχει αλλάξει ήδη 4 φορές. Στο 1,5 λεπτό έχει αλλάξει 4 φορές. Φυσικά το μόνο τρισάθλιο, όπως γενικά στους Σόκρατες, είναι τα πυρεώτικα αγγλικά του Τουρκογιώργη. Τα πιο πυρεώτικα αγγλικά που έχουν ακουστεί στο ελληνικό ροκ, ξεκάθαρα. Μετά είναι ο Σταύρος από τους Deus Ex Machina. Τι λέει εδώ ο Σπάθας? Τι κάνει ο άλλος από πίσω, ρε παιδιά. Λοιπόν, μήνυμα θαλαμοφύλακα, αλλά θέλουμε. Α, για 123 να πούμε κάτι. Για 123. Αγαπητέ 123, ξεκάθαρα, τους ακροατές όλους τους βλέπουμε το ίδιο. Καθημερινά γνωρίζω παιδιά και 70χρονα έχω γνωρίσει, που λέει σας ακούω χρόνια, δεν έχω στείλει ποτέ ούτε μισό μήνυμα. Δεν έχω βγει ποτέ στον αέρα. Αυτή είναι και η πλειοψηφία. Αυτή είναι. Δηλαδή μας ακούνε χιλιάδες κόσμος που εννοείται δεν έχει στείλει ποτέ μήνυμα. Ποτέ. Και εγώ άκουγα τον Γιάννη Πετρίδη, ας πούμε, ποτέ δεν πήρα τηλέφωνο να του μιλήσω. Ποτέ. Κάτι είπε και μηνύματα τότε. Πιστεύω ότι μπορεί να μην του έστειλα και μήνυμα. Ο Μητροπάλος μια φορά, Θεός χωρίς, είναι και πάλι τον Γεωργίου. Αν υπήρχαν, έτσι. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι αυτή που δεν στέλνουν ποτέ μήνυμα, που δεν βγαίνουν ποτέ στον αέρα. Εκτιμάμε το ίδιο αυτούς με κάποιον που έχει στείλει 359.000 μηνύματα. Εντάξει. Εννοείται. Ξεκάθαρα. Αλλά να σκεφτείς το εξής. Έκανες εσύ εκπομπή. Δεν έχεις δύο φίλους, τρεις. Δύο-τρεις φίλους δεν έχεις. Έχεις. Ωραία. Αυτοί δεν θα σου στείλουν ένα μήνυμα στο κινητό σου. Λογικό είναι. Τι να πω τώρα εγώ, ας πούμε, στον Χρήστο Γκιώση. Πάω σε ένα άλλο ραδιόφωνο και μου στέλνει μήνυμα. Χρήστο, στείλε στην ημέρα του Λίμπερο. Εντάξει. Απλά ήταν άκομψος ο τρόπος που το έθεσε. Δεν το λέμε τώρα που λείπει. Το είπαμε μπροστά του. Σκίζει τον Άρε, τον δικηγόρο. Στον Χρύσανθο. Ήταν άκομψο αυτό. Πολύ απλά, έτσι. Κατά τα άλλα, πίστεψε με 123, σε εκτιμάμε το ίδιο με όλους. Και τώρα είναι και άσχημο αυτό που κάνουμε. Βέβαια. Αλλά χθες και ο Παναγιώτης και εγώ νιώσαμε άσχημα. Έτσι. Για να πούμε, το είπαμε και χθες, έτσι έγινε μπέρδεμα. Εγώ φταίω βασικά, γιατί ο Παναγιώτης είναι σε μία απόσταση και δεν βλέπει. Βέβαια, τώρα πάω για το μάτι μου συνέχεια στην ανανέωση. Νόμιζε ότι είναι στο automatic, ενώ δεν ήταν στο automatic. Εγώ φταίω, που είμαι εδώ πιο πολύ πιο κοντά, δεν το πρόσεξα, έτσι. Και το μήνυμά σου σούρδισε. Αλλά πάλι καλά, 123 διαβάστηκε. Παλιά ξέρεις τι κάναμε. Στέλναν μηνύματα και διαβάζαμε. Όταν κάναμε 6 ώρα το πρωί, θυμάσαι. Ναι. 6 με 8. Ναι. Έστειλε κάποιο 6 και 5 και το διαβάζαμε 8 παρά 3. Είσαι πολύ τυχερός. Να σκέφτεσαι δηλαδή, ναι. Να σκέφτεσαι δηλαδή και θετικά. Θετικά, ναι. Να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο. Έτσι, μπράβο. Ό,τι καλύτερο έχει να πει δείξει στο Sky είναι το Σεπτέμβριο που έρχεται το Serial λόγω τιμής. Λοιπόν, κάτσε μετά και εμένα. Μπαμπ, το παιδί το πέταξε. Ναι, το αναλύσεις τώρα, το αναλύσεις. Μήνυμα θαλαμοφύλακα από εδώ του ΠΑΟΚ. Σας δίνουμε το λόγο μας. Χρήστο, στο χαλί, ό,τι θες να πεις, το χαλί μας, ό,τι θες. Σας δίνουμε το λόγο μας, θα το διαβάσουμε. Θύμισε το Παναγιώτη και εσύ. Και στον Τζαλτίδη. Ναι. Όταν είναι στον αέρα ο Χρύσανθος. Μπράβο, ναι. Γιατί είναι μαμουνιά. Ναι. Τώρα το κάνουμε έτσι. Και άμα θέλει, ας πούμε, μην το διαβάσουμε. Είναι μαμουνιά. Δεν μπορεί τώρα. Ναι, είναι μαμουνιά. Λοιπόν, λέει ο θαλαμοφύλακας, καλείστε οι Αριανοί να σηκώσετε το γάντι το οποίο σας πετάει. Κράζει ο αχάριστος ο Χρυσανθούλης σε όλα του τα άρθρα τον ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι τι έχει γράψει. Πρέπει να έχει γράψει χθες. Λίβελο. Λίβελο κανονικά. Που στα χρόνια του Τσίπρα. Για πες. Πρώτον. Είχε δύο ανόδους και καμία πτώση. Εδώ θα μου πεις, έκραζε το Πασόκ. Που αν δεν υπήρχε Πασόκ, δεν θα έβλεπε το μοναδικό πρωτάθλημα του 1998. Για το οποίο βέβαια δεν υπάρχει φωτό πουθενά. Λοιπόν, παιδιά, ξεκάθαρα, αν δεν δώσει απάντηση έστω μισός Αριανός στο μήνυμα αυτό, δεν ξαναβγάζουμε Αριανό στον αέρα. Δηλαδή, όπως λέει, είμαι Αριανός, το κλείνουμε. Σοβαρά. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Πραγματικά, στο μήνυμα αυτό, αν δεν δώσει απάντηση Αριανός στον νεαρό θρασίτατο παουκτσί θαλαμοφύλακα, θρασίτατο. Δεν υπάρχει. Θα κόβονται όλοι οι Αριανοί. Και όταν γυρίσει ο Χρύσανθος. Αριανούς δεν θα βγάζουμε στην Τρόικα τόσο μα τόσο απλά. Τι λέει το κομμάτι, αδειός.
Αντίο. Ναι. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη τη βρίσκουμε εκτό από τον Τσαλτίδη. Τηλέφωνο επικοινωνία 2317192929 και στο rumen.gr τη Rumen Calls. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά υλικά Rumen, η κατασκευαστική δύναμη, power δηλαδή, με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Υγρασία, ζέστη, ξεχάστε όλα αυτά με Rumen Calls. Λοιπόν, το σχολιάσαμε ψέ εδώ πέρα στο διάλειμμα και ξεχάσαμε να το σχολιάσουμε στον αέρα. Είμαστε στον απόϊχο των εκλογών της γιορτής της δημοκρατίας, έτσι. Α, το είδες αυτό. Ποια είναι η θριαμβεύτρια. Μέσα. Ποια είναι η θριαμβεύτρια. Η θριαμβεύτρια είναι... Όχι, δεν το είδα, Παναγιώτη, δεν το έχω δει. Τι, στο οι δύο κόρες και ο γιος μαζί. Που προσέρχονται μαζί. Θυμία την κόρη έχω δει. Αυτή που πήγε στο Death Rotal. Δεν μου άρεσε αυτή η κοπέλα. Να είναι γερή, να είναι καλά η κοπέλα, έτσι. Λοιπόν, η θριαμβεύτρια των εκλογών είναι σαφέστατα με τα χέρια κάτω. Με τα χέρια κάτω. Νότο. Η ΕΡΤ 3. Δεν ξέρω, μήπως ο Κοκόρης πρέπει να πάει στην ΕΡΤ 3 να δουλέψει ο άνθρωπος. για να βγει δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, Χρήστος Γιαννούλης, δημοσιογράφος. Αλέξανδρος Τεταφυλίδης, δημοσιογράφος. Δώρα Αυγέρη, δημοσιογράφος. Και, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά της, η κυρία Μάλαμα, η αδερφή του Σοκράτη, του γνωστού Σοκράτη Μάλαμα, τεχνικός στην ΕΡΤ 3. Το μήνυμα είναι ένα. Πήγαινε στην ΕΡΤ 3 για να μπεις στη Βουλή. Σε επόμενο και κατέβει ο μήνος, θα δεις τι γίνει να γίνει. Λοιπόν, δεν σχολίασε κανείς το ότι δεν υπάρχει ούτε μισός Θεσσαλονικιός, όχι υπουργός, υφυπουργός. 51 άτομα κυβέρνηση, 51 άτομα κυβέρνηση. Έτσι. Ούτε μισός Θεσσαλονικιός, ούτε για δείγμα. Ή μήπως ο Ασλαμής κάνει λάθος. Λέω, μήπως κάνει λάθος. Εδώ ζητάμε τη βοήθεια του Χρήστου του Κιώση, γιατί αυτός νομίζω ότι ήταν ήδη, ήταν σύμβουλός του και τώρα παίρνει την θέση ως κυβέρνηση πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Άκης, ο Σκέρτσος, με ενημέρωσε φίλος, είναι Θεσσαλονικιός, είναι υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, θα είναι το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γρυλάκης. Τον επηρεάζει πάρα πάρα πολύ, ράβει και ξυλώνει. Άντε, και ράβε ξύλωνε Μητσοτάκη. Και υποστηρίζει, ναι, ποια ομάδα, Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Λάρισα. Όχι. Άρη. Όχι. Ηρακλής. Όχι. Τι είναι, ρε. ΠΑΟΚ! Ωραία, Θεούλη. Αυτός που θα είναι όλη μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα τον επηρεάζει στα πάντα, είναι ΠΑΟΚ. Είδες, τελειωμένη στόλη. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Μόνο αλλάξει το πολίτευμα μπορεί να καταφέρετε κάτι. Πάλι πρωταθλητές. Τρίτη σερή χρονιά τα μπλούχη. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Όντως είναι ωραίο. Ας αλλάζουν κυβερνήσεις, δεν μας πειράζει. Ας παίρνει ΠΑΟΚ κάθε πρωτάθλημα. Έτσι. Τώρα αυτό τι θα δώσουν, αν δώσουν λες την τέτοια, καμιά Βορειο Ήπειρο, το πρωτάθλημα της Αμμουριάς ήταν αυτό. Αν δώσουν τη Θράκη. Το πρωτάθλημα της Αμμουριάς. Αν δώσουν τη Θράκη. Αν δώσουν τη Θράκη, το πρωτάθλημα της Κύσης, Χιρικιτά, Φιόν Καραχισάρ, τι θα είναι. Για να δούμε. Κάνεις εσύ, ναι, ο Πάοκ ο Κυκλαδίτης, έτσι θα λένε. Το πρωτάθλημα της Μικόνου. Ωραία, τη Πάτμου. Αυτό τι ηλικία έχει, πώς τον είπε, Στρατούλη, πώς τον είπε. Νέος. Ναι. Άκης Σκέρτσος. Σκέρτσος, ναι. Ναι. Λένε ότι είναι φόλα ΠΑΟΚ. Ναι. Η θέση του είναι κλειδί, έτσι, δεν σχολιάζω. Ναι. Δηλαδή, οικονομικών, παιδιά, μία και ένα θέμα. Τώρα ένα-ένα όλα μαζί. Αυτό είναι όλη μέρα δίπλα του, έτσι. Ξέρεις τι είναι αυτό. Ναι. Ότι βρέξει χιονίσει όλη μέσα πάντα δίπλα του. Όπως ήταν ο Γρυλάκη, γι' αυτό σου είπα. Περίμενε, λέει ο Γρυλάκη. Ο Γρυλάκη ήταν με τον Μητσοτάκη, τον παπά. Νομίζω. Πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω. Και τον περίμενε στη γωνία τώρα τον Κυριάκο για να το ευχηθεί. Νομίζω. Και παιδιά, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Πώς και... το λέγανε εκείνο που ήταν με τον Πανδρέου δίπλα. Συνέχεια. Στον Πανδρέου δίπλα. Ναι. Στον Ανδρέα. Στον Ανδρέα, ναι. Στον Γιώργο. Πολλά χρόνια. Άρεσε τώρα κόλμα. Και πήγε τα καλύτερα Ελιάνη. Πάρα πολλά χρόνια. Πώς το λέγανε, ρε Κιώση. Το λένε τον νομίζω ζει. Πώς? Ο Λιβάνης. Όχι ο Λιβάνης, ρε παιδιά. Ο Λιβάνης. Στον Ανδρέα δίπλα, είναι, ναι. Αυτός. Μπορεί να μην θυμάμαι του, εγώ. Πώς ήταν, ρε παιδί μου, του Καραμανλή, ναι. ο Λάμπρος, πώς ήταν, ναι. Ο Λαμπρίας, που έβγαλε και βιβλίο, ναι. Δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Δίπλα. Όχι δίπλα, απάνω, κολλητά. Στον παλιό, λες. Τον Κωνσταντίνο τον Καραμανλή, ναι. Το αντίστοιχο του Ανδρέα.
Ο Λιβάνης. Μπορεί να έχει δίκιο, ναι. Παιδιά, βοηθήστε κάποιο. Ήτανε ο Λιβάνης δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ή μας λέει ψέματα ο Χρήστος ο Κιώσης. Λοιπόν, επειδή πρόκειται περί γκασμάδων ακροατών. Δεν θα απαντήσει κανείς. Ξεκάθαρα, πρόκειται περί γκασμάδων ακροατών. Τσάμπατα βάζεις. Ο κιθαρίστας που ανέβηκε στη σκηνή και αγκάλιασε και φίλησε τον Γιάννη το Σπάθα στο Hammersmith Odeon του Λονδίνου είναι Γερμανός. Ποιος είναι? Ή τέλος πάντων ποιο είναι το group? Άντε. Άντε, βοηθάμε. Τεράστια μπάντα βρετανική. Τεράστια βρετανική μπάντα. Τεράστια. Από τις μπάντες που όρισαν το hard rock. Έτσι. Βγήκε στη σκηνή, τον αγκαλιάζει και τον φυλάει. Το Γιάννη το Σπάθα. Μόλις τελειώνει το solo σε ένα από τα κομμάτια από το set των Σόκρατες. Ποιος είναι? Άντε. Έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Οράσιος. Μιλάμε τώρα για γκασμάδες κανονικά. Μας πει ο Αντώνης Μητριάδης. Μην φτάσει το σημείο να αναγκαστείτε να δώσει τον τέτοιο 509. Λάθος, λάθος. Πάρτα εσύ, φίλε. Όχι, τίποτα, όχι. Αυτός πληρώνει. Αυτός θα πρέπει να. Διπλά, διπλά, διπλίστε. Πρέπει να του πάρουμε εμείς από 30 ευρώ. Έτσι, μπράβο. 30 εσύ, 30 εγώ. Για την γκασμαδιά που έστειλε. Για την γκασμαδιά. Εγώ τέτοιο θα έστειλα, να ξέρεις. Έτσι. Πηγαίνεις σήμερα μετά την μία και τα παίρνεις. Δεν πηγαίνεις από αύριο που πάμε σε 10 μέρες που κάνουν κάποιες εκπομπές σε άλλα ραδιόφωνα. Σήμερα μετά την μία πηγαίνεις με την ταυτότητά σου και τα παίρνεις. Και αν θες δίνεις 30 ευρώ 35 και αγοράζεις γυαλιά αξίας 130 ευρώ. Νέα εισοδεία, polarized, απίστευτα, φόρεσα 2-3 και έπαθα πλάκα, παιδιά, δεν κάνω σοβαρά. Έπαθα πλάκα. Πήγα στην Παύλου Μελά 11. Που είναι, είναι εντελώς τελείως downtown, που είναι εντελώς τελείως στο κέντρο. Δύο διπλές, Βασίλης Παπακοσταντίνου, αύριο βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. FM και ονόματε πόνιμο, δίπλα γράφεις live με ελληνικά και αγγλικά σύμβολα, αποστολή στο 54526. Πηγαίνουμε στο διάλειμμα, αφού σχολιάσει κάποιος το ότι ο Μάκης ο Βορύδης αναλαμβάνει το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Πού κολλάει αυτό? Μάκης Βορύδης, ο γνωστός πετυχημένος νομικός, αναλαμβάνει το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Όποιος θέλει, το σχολιάζει. Το αφήνουμε για τον κόσμο και μετά να δω πού το κολλάει ο Παδόπουλας. Μετά το break. Μετά το break το σχόλιο σου. Να δούμε πώς σχολιάσει ο κόσμος. Εντάξει. Ναι ρε παιδιά, έφαγα μια φλασιά. Λέω δεν υπάρχει στην κυβέρνηση Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και μου λέει ο Κιώσης ρε εσύ, ευρωβουλευτής αφού είναι η γυναίκα, λέω κι εγώ. Δεν τα άντεχα αυτό ειλικρινά. Πραγματικά. Για να μην νιώθω. Και πια δεν μπήκε ρε παιδιά. Κατερίνα Παπακώστα. Κάποιος που είναι ευρωβουλευτής ζει εκεί πέρα ή πηγαίνω έρχεται? Προφανώς ζει εκεί ρε φίλε. Ζει εκεί, ναι. Καλά. Έρχεται. Εντάξει. Θα έχει κάποιο στο γραφείο. Πάρ' το ζαγοράκι και ρώτα. Τέλο. Μια χαρά είναι ρε φίλε. Αρχοντιά, άσχημα είναι. Εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε σε περίπου 1/4 από τώρα. Κάτσε να δω λιγάκι. Σε περίπου 10 λεπτά από τώρα θα έχουμε στον αέρα το Χρύσανθο. Μέχρι τότε μπορεί όποιος θέλει να καλέσει. 2310-287-888. Από κινητό 6945, τα υπόλοιπα ίδια. 287 και 3 οκτάρια. Μια ερώτηση. Ο Νέβιλ, από πότε είναι προπονητής στην γυναικεία ομάδα? Δεν έχω ιδέα. Ο Φιλ Νέβιλ, δεν έχω ιδέα. Το οποίο το βλέπεις, τον ντύσιμο του ήταν Southgate. Α, φοράει γυλαίκο τέτοιο. Ναι, ναι, τέτοια, ναι, ναι. Ναι, το είδα. Στο μάτς με το τέτοιο. Κάποιο σήμερα το πρωί σε κάτι είδα λίγο αρπακόλα από ένα μάτς που είχε γίνει με Ηνωμένων Πολιτειών. Την είδα αυτή την Ραπίνο. Πώς λέγεται? Την Ραπίνο, το μας είπε ο φίλος στον αέρα. Που είναι λεσβία. Λεσβία, ε. Αυτή τελικά έπαιξε τον τελικό. Που είχε πόλεμο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, γιατί δεν έπαιξε λέει στον ημιτελικό. Ναι. Δεν ξέρω, το σκάλιξα. Ναι. Και το σκάλιξα. Και τελικό παίζαμε Ολλανδία. Αν ήταν, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Είχε πολύ κόσμο. Ναι, ρε. Ναι. Ναι. Καλά, καλαμπούρ. Είδε τη φορούσαν πάλι οι Αμερικάνοι στην κερκίδα. Ε. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Δεν φοράει ένα ίδιο με τον διπλανό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Η κερκίδα στο ποδόσφαιρο των ΗΠΑ για μένα η κορυφαία σε εθνικές ομάδες τελευταία δεκαετία. Καλά, για πλάκα. Για πλάκα. Σε συλλογικό επίπεδο αυτή που έχει η ομαδάρα είναι η Λιόν, λένε. Rock and roll party κανονικά. Rock and roll party κανονικά. Τι, στην Ευρώπη γενικά. Στην Ευρώπη, ναι, γενικά. Παναγιώτη, τι, η Λιόν, ναι. Κάθε χρόνο λες και δεν το παίρνει. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε πιο το γαλλικό. Όχι, το Champions League. Το Champions League, το Champions League, ναι. Ναι. Άντε, ναι. Εσύ. Ο Πάου και τι που κάνει καλαμπούρι εδώ στην Ελλάδα. Τι να κάνει, έτσι με βάλω στους άντρες. Είχα φέρει, όταν είχα μείνει μόνος εδώ, ναι. Είχα φέρει την, για ένα διάστημα αρχηγό σας. Ναι. Μεταγραφή από την Αίγινα. Ναι. Είναι η χρονιά που πρέπει να έχετε πάρει από την Αίγινα τρεις παίκτριες. Μεταγραφή.
Και δύο πήρανε. Έγινα, να σου πω κάτι. Ό,τι πιο τραγικό να πα στην Έγινα και να ζητήσει, παιδί μου, ξηρού καρπού και να πει σαν φιστίκ έχετε. Φίλε, να σε πετάξω στη θάλασσα κατευθείαν. Ναι, θα φας κολοψίδια. Σαν φιστίκ. Τι σκαρφίστηκε ο Θεσσαλονικιό, ρε φίλε. Δεν είναι φιστίκ, είναι σαν φιστίκ. Κατάλαβε. Έλε τα Έγινη. Θα φας κολοψίδια. Αρχιτή είχε φέρει την αρχηγό, ε. Κάπτεν, κάπτεν. Εδώ πέρα δίπλα ταιριαστό, φουλ ταιριαστό ζευγάρι. Ο Πλεύρη με τον Αρσένη. Ο οποίο Αρσένη. Νομίζω ο Παπακώστα. Τον έχω δει. Είναι η τρίτη φορά που το βλέπω σε τηλεοπτικό πάνελ. Τελευταίες πέντε μέρες φοράει αυτό το μπλουζάκι. Δεν ξέρω αν έχει το ίδιο σε δύο-τρεις εκδοχές. Παρθένης. Δύο-τρεις φορές το ίδιο και το πλένει και τα αλλάζει. Στο λόγο μου. Τρίτη φορά σε πέντε μέρες σε τηλεοπτικό πάνελ φοράει αυτό. Ο γιος του Αρσένη δεν είναι αυτός, ρε Χρήστο. Νομίζω. Ή κάνω λάθος. Νομίζω. Λοιπόν. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. Δύο διπλές προσκλησούλες. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, αύριο το βράδυ live στην Μονή Λαζαριστών. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή Οράσεως, αρκεί να απαντήσεις να μας πεις ο κιθαρίστας ποιου βρετανικού γκρουπ, ο κιθαρίστας Γερμανός, αγκάλιασε και φίλησε τον Γιάννη Σπάθα αρχές δεκαετίας του 80, το 83 αν θυμάμαι καλά, στην σκηνή του Hammersmith Odeon του Λονδίνου, με τον κόσμο από κάτω να παραλυρεί, με το που τελείωσε το σόλο από ένα κομμάτι το οποίο το κομμάτι έπαιζε κανονικά. Λοιπόν, μία μουσική ανάσα για να διαβάσουμε το μήνυμα του 503. Το quiz ούτως ή άλλως είναι σωστό όπως το βάζω, αλλά μου λες το επίθετο, ναι αυτός είναι, λες είναι κομμάτι δύσκολο. Αφού είχε φύγει από αυτούς την τάδε χρονιά. Από ό,τι ξέρω οι Σόκρατες έπαιξαν στο Όντεον αρχές δεκαετίας του 80. Ναι, το 83 είναι. Ναι, το έπεσε αυτό. Αρχές του 80, άντε να κάνω λάθος να είναι. Αλλά καλά, εμείς θέλουμε τον κιθαρίστα του γκρουπ βασικά. Οπότε εμείς θέλουμε τον γκρουπ. Οπότε εσύ μπαίνεις 503. Αν βάλεις και ονοματεπώνυμο θα ήταν καλό. Αν δεν βάλεις και είσαι ο μόνος, θα πάρει η Μαριλής τηλέφωνο και θα μάθει το ονοματεπώνυμό σου. Αλλά νομίζω ότι δεν έχεις δίκιο. Για ποιο πράγμα δεν έχει δίκιο. Είχε φύγει τότε. Για να το λέει. Δεν νομίζω. Εγώ είμαι το 503. Δεν νομίζω. Είναι... Το θέμα είναι ότι. Είναι αυτά τα quiz του Ασλαμά, τα μπερδεμένα. Τα αλλάζω τώρα. Ναι, όλες... αλλά το group, όχι, εγώ ζήτησα ναι, το group. Ναι, ναι, καλά κάνεις. Ναι. Ζήτησα το group. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ ναι. θα το ψάξουμε λιγάκι. Ναι. Θα το ψάξουμε τώρα, λιγάκι. Τώρα, τι δουλειά κάνει εδώ, ρε φίλε. Ναι. Το group είναι αυτό. Εμείς είπαμε ο κιθαρίστας του τάδε group. Εντάξει. Αυτό. Αλλά θα το ψάξω αυτό που λες. Πολύ νωρίς μου τον βάζεις να έφυγε. Πολύ νωρίς μου τον βάζεις. Τον οποίον τον απήγαγαν, έτσι. Ο Θρύλος λέει ότι τον απήγαγαν. Βράδυ τον βαρέσαν, τον σούρουσαν και τον πήρανε. Αλλού κοιμήθηκε και ξύπνησε ξαφνικά στην Αγγλία. Α, και εγώ το είχα κάνει στο δεύτερο πόδι αυτό. Αποβρέθηκα από το ένα beach bar στο σπίτι. Και δεν είμαι κιθαρίστας. Κατεστραμμένος αλκοολικός. Ρε φίλε. Κατεστραμμένος. Α, και μάλιστα είχα βγει από εδώ. Βράδυ από τον Μπελέρ. Δύο ώρα και πήγα δεύτερο πόδι. Ω, μαγεία. Ξημέρωσα σε σπίτι, φίλε. Περνούσα τα κορτσούδια ανάμεσά μου, λέει που είμαι. Ω, ρε φίλε. Μαγεία. Άλλη μια κουιζική κατραπαγιά για τον Μάριο Ασλαμά από τον 503. Ναι, έχεις δίκιο. Φίλε, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γιατί μετά έκανε την άλλη μπάντα του. Με την οποία τον ξέρει πολλοί κόσμος. Η νεότερη γενιά, ναι. Η νεότερη γενιά δεν τον ξέρει. Καλά, η νεότερη γενιά βέβαια, αν ξέρει τον group, θα τον ξέρει και αυτόν. Αλλά πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι από τη νέα γενιά που τους ακούει, ότι ήταν αυτός τότε στο group. Μήνυμα του 760, ο οποίος λέει. Πριν το διαβάσει το 760, ναι. Ήταν μεγάλο το μέρος εκεί που παίζανε οι Σόκρατες. Το Hammersmith του Λονδίνου, ρε φίλε. Ναι, χαμός, ε. Ήταν τότε το όνειρο του κάθε group να πάει να παίξει. Ναι. Για μια συναυλία είχαν πάει. Βρετανική περιοδία. Α, ναι. Άνοιγαν το group. Ναι. Βρετανική περιοδία. Μάλιστα, ναι, ναι, κατάλαβα. Έχω, θα σου πω. Ο Σιτήρης Βρεβόδη. Το Χιτήρι. Λέει taking. Τι είναι αυτό, ρε, εσύ. Βόδι, taking, talking. Τι είναι αυτό. 760. Ποιος είσαι, καλέ. Ή ποια είσαι. Καλέ. Ναι. Τηλέμαχος Χιτήρης. Χρήστο. Ήταν αυτό ήταν όμως το δεξιχέρι του Παπαδρέου. Όχι, είναι ο Χιτήρης, δεν ήταν ο Χιτήρης, δεν λέμε αυτόν. Ο Χιτήρης. Μιλάμε τώρα, ήταν μαζί με η σκιά του Ανδρέα, ρε φίλε. Ο Χιτήρης ήταν. Ο καλογεράς του Πασόκ, πώς θα το πούμε διαφορετικά. Ο Χιτήρης, μας λέει ο Χρήστος, ναι. Ήταν εκπρόσωπος τύπου.
Όχι, δεν λέω αυτόν. Εμείς λέμε για αυτόν που είναι, ακριβώς όπως λέει ο Παπ, η σκιά του Πρωθυπουργού. Ναι. Είναι το δεξί του χέρι. Είναι αυτός που του λέει τα κουτσομπολιά. Μπράβο. Έτσι, εντάξει. Ναι, καλά το είπε. Αυτός που θα είναι τώρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι φόλα ΠΑΟΚ. Ο Άκης, ο Σκέρτσος. Άρα, Άκη. Και θα τον επηρεάσει. Θα τον επηρεάζει, για εννοείται. Γεια σου, Άκη. Δώσε κανένα, από την έρκα ένα εκατομμυριάκι. Κι άλλο, πώς θα τα φίλε. Λιβάνης, ναι. Ο Χρήστος επιμένει ότι ο κολλητός του σίγουρα δεν ήταν. Ήτανε ο Αντώνης Λιβάνης. Ναι. Όχι αυτό, είναι, έχει καμία συγγένεια αυτή που είναι η ίδια οικογένεια που έχουν τώρα εκδόσεις Λιβάνη. Αυτή πρέπει να είναι. Μπράβο. Εκδόσεις, ναι. Μπράβο. Α, όχι εσείς με τις μπράβο. Εκδόσεις Λιβάνη, ναι. Θυμάσαι πότε είχαμε βάλει θέμα και χιτήρι. Ο Πατριάρχης της οικογένειας, με το όνομα Τηλέμαχος. Τηλέμαχος, ναι. Ναι. Ακούς Τηλέμαχος, ναι. Ναι. Που πάει το μυαλό σου. Ναι. Ο Αντώνης ο Λιβάνης, επιμένει ο Χρυσοσκιώσης, στέλνει παραθέρι στον 760, που είτε κάνει λάθος είτε απλά δεν μπορεί να επεξεργαστεί, να ξεχωρίσει το τι σημαίνει εκπρόσωπος τύπου με το είμαι το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού. Ναι. Έχει διαφορά. Εντάξει. Πολύ πολύ απλά. Η κλίκα ήταν. Φίλε, καφενείο Ελλάδα, μα την παραγεί αυτή η χώρα. Ισοπαίδωσης. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτή η χώρα δεν πρόκειται να δει χαΐρι ποτέ. Ποτέ. Έτσι μας αρέσει, έτσι περνάμε καλά. Και να πω κάτι το σχετικά με Θεσσαλονίκη που είπαμε χθες. Ναι. Και έστειλε 123 γιατί δεν φεύγεται. Γιατί δεν φεύγεται. Όχι, μια χαρά είναι η πόλη. Αν έρθει στην πόλη, φίλε. Πρώτη εικόνα τη πόλη. Ναι, Παναγιώτη, μισό. Να τα απλώσουμε. Περίμενε. Θα τα απλώσουμε. Αλλού πάει. Η κλίκα ήταν Κρεμαστινός Λιβάνης Τσοχατζόπουλος. Ο Τακινάρντι ημερευόδη. Ναι, εσύ ο Κρεμαστινός ήταν ο τέτοιος, ρε, ο γιατρός δεν ήταν. Υγείας, ναι, με τα γυαλιά. Ναι. Ναι. Όχι, ο Λιβάνης έχει δίκιο ο Κιώσης. Αν ακούσω το όνομα δηλαδή, νομίζω 90% Λιβάνης, αλλά κρατούσε μια. Να ακουστεί για μία ακόμη φορά. Η κλίκα, λέει, γύρω από τον Ανδρέα ήταν Κρεμαστινός Λιβάνης Τσοχ. Τσοχατζόπουλος δηλαδή, έτσι. Ούτε ένας υπουργός να εκτιμάται τότε με το Πασόκ τι υπήρχε στην κυβέρνηση από Θεσσαλονίκη. Λαλιώτης. Χάρης Καστανίδης. Άκης Τσοχατζόπουλος. Wow. Δώσε και σε μένα διαρκείας μπάρμπα. Έτσι. Πες κανέναν ρε Χρήστο Παναγιώτη. Δεν θυμάμαι. Πασόκ Θεσσαλονικιό. Ευάγγελος. Ω, Βενιζέλος. Βενιζέλος. Μπες και εσύ, Άρη, και Ηρακλής στο άρθρο. Έλα, έλα, έλα και εσύ στον μπάσκετ. Στην έλα. Κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι φουλ ρούμελι. Φουλ ρούμελι. Καταβλακιώτες. Κρήτη, νησιά, Ήπειρος. Και υπάρχει και ένας Πελοποννήσιος. Αν δεν κάνω λάθος. Ένας ή δύο. Για ξεκάρφωμα. Πού πας ρε Αντώνη Σαμαρά. Πού πας ρε Αντώνη Σαμαρά. Πού πας ρε κατακαημένη Πελοπόννησος. Ποιον έχουμε, Χρύσανθο. Έχουμε Χρύσανθο Τσαλτίδη. Πηγαίνουμε στο μακρινό και αφιλόξενο Άρνεμ. Άρνεμ της Ολλανδίας για να ακούσουμε τον Χρύσανθο. Καλημέρα, Χρύσανθε. Καλημέρα. Ντούρβερ είμαστε, όχι Άρνεμ. Α, ο άλλοι είναι Άρνεμ, τους μπερδεύω. Ντούρβερ είπαμε. Ντούρβερ. Ούτε οι άλλοι. Ούτε οι άλλοι είναι Άρνεμ. Ναι, είστε. Απλά το Άρνεμ είναι η πιο κοντινή μεγάλη πόλη. Μπράβο, είστε 40 χιλιόμετρα από το Άρνεμ. Μπράβο. Μπράβο. Ακούμε τον άνθρωπο ο οποίος τόλμησε να πει ότι ο Πάο χρωστάει κάτι ψίχουλα στον Σούλη Μαρκόπουλο, ενώ αυτός χρωστούσε δραχμές στο Wheelchair και τώρα ευρώ. Συνέχισε. Λοιπόν. 8 χιλιόμετρα είμαστε από το Άρνεμ. Βλέπω ότι ο Παπαδόπουλος φεύγοντας χθες από την εκπομπή πήγε στο φροντιστήριο προπαγάνδας. Ποιο προπαγάνδα. Και του είπαν να πει ότι την κούρδα με μια μέρα καθυστέρηση. Μετά το θυμήθηκα. Λοιπόν, ένα-ένα. Δεν τα είπαμε αυτά. Να αξιοποιήσουμε την παρουσία σου. Εγώ τουλάχιστον είμαι παλικάρι, το ξέρεις. 45 λεπτά. Γιατί 45 λεπτά. Εγώ τουλάχιστον το ξέρεις, είμαι παλικάρι, το ξέρεις. Είμαι ντόμπρος. Λοιπόν, μηνυματάρα, λέω αυτό θα διαβαστεί με Χρύσανθο στον αέρα. Με Χρύσανθο. Έτσι. Ναι. Γιατί λέει ο άλλος άστο. Διάβασα τώρα, λέει άστο Χρύσανθο. Αλητεία. Ναι. Αλητεία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το μήνυμα λέει, το διαβάζω ακριβώς. Ναι. Επακριβώς μάλλον. Κράζει ο αχάριστος ο Χρυσανθούλης σε όλα του τα άρθρα των ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχεις γράψει, ρε σκύλε. Που στα χρόνια του Τσίπρα είχε δύο ανόδους και καμία πτώση. Εδώ θα μου πεις, έκραζε το Πασόκ. Που αν δεν υπήρχε Πασόκ, δεν θα έβλεπε το μοναδικό πρωτάθλημα του 1998, για το οποίο βέβαια δεν υπάρχει φωτό πουθενά. Το σχολιάζεις. Το άρχισες να πεινά, το Πασόκ εσείς. Ποιος θα έστειλε το μήνυμα? Δεν καταλαβαίνεις. Σ' αγαπώ. Κανείς πως δεν καταλαβαίνεις. Σ' αγαπώ.
Θαλαμοφύλακας. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Σε παραδέχομαι. Γιατί, να σου πω κάτι. Δύο εβδομάδες έχετε παραβεί τον όρο που έχουμε θέσει. Δηλαδή κάνετε πάλι διαβάζει τα μηνύματά του. Όχι, όχι, δεν στέλνει όταν λείπεις. Αυτό είναι το μόνο που έστειλε 8 λεπτά πριν. Ναι, όντως δεν έχει στείλει. Σέβεται το γεγονός ότι τρώνε κάθε μέρα και παίρνει γκολ. Η κότα αυτή που δεν βγαίνει με το όνομά της και δεν στέλνει και με το τριψήφιο για να μην ξέρουμε ποιος είναι. Η κότα, η κλασική, η Λυράτη. Αχ, που να ξέρεις. Κότα Λυράτη τον ακροατή, εντάξει. Η κότα θαλαμοφύλακα σε κοτέτσι πρέπει να είναι. 100%. Είναι η κότα που είναι απ' έξω και περιμένει και περιμένει τον κόκορα. Είναι το μυστικό που θα πάρω στον τάφο μαζί μου. Δεν το μάθεις ποτέ. Θα ακούνε οι Ολλανδοί, θα λένε χάζεψε. Δεν μου λες. Παιδιά, ελάτε, σας θέλω να σας μιλήσω. Έλα, κλείσε, Χρύσανθε. Νόμιζες ότι είναι ο Παντελίδης, όχι εγώ είμαι. Και το άλλο, Χρύσανθε. Το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποιος θα είναι? Το δεξί του χέρι. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Το δεξί του χέρι. Αυτός με τα φύλλα, τα κουτσομπολιά, αυτός που τον επηρεάζει πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Θεσσαλονικιός είναι. Ποιος θα είναι? Ποιος θα είναι, φίλε? Ο Άκης ο Σκέρτσος, ο οποίος. Ποιας ομάδας είναι φανατικός οπαδός? Του Ηρακλή. Του ΠΑΟΚ. Δώσε ρεάκι το εκατομμυριάκι από την ΕΡΤ. Θέλει και άλλο εκατομμυριάκι. Και άλλο, και άλλο. Τα 7,5 είναι ψυχουλάκια. Ο Άκης. Άκης Σκέρτσος. Φόλα ΠΑΟΚ. Άρα κολλητός του Μαρινάκη. Ποιος? Έτσι δεν λένε ότι είναι ο Μαρινάκης ο πρωθυπουργός τώρα, αυτό δεν λένε? Ναι, 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 το λένε, το λένε. Άρα ένας ΠΑΟΞής είναι κολλητός με αυτόν που είναι του Μαρινάκη. Δεν είναι κολλητός. Πολιτεύεται ο άνθρωπος. Κάτσε, φίλε, δεξί του χέρι είναι, περίμενε. Ναι, πολιτική κάνει. Ναι. Στην άκρη το ποδόσφαιρο. Να προσέχει το αριστερό χέρι του. Ναι, ρε, καλά λέει 503. Χρύσανθε, μία ερώτηση. Ναι. Ποιος ήταν το δεξί χέρι του Ανδρέα Παπανδρέου? Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, ρε, φίλε. Δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν το δεξί. Πρωταθλήματος στον μπάσκετ δεν παίρνεις με Πασόκ. Τι, σίγησες? Τι βλακία είπες τώρα, ρε. Σίγησες? Τι λες στον άνθρωπο? Τι του είπα, ρε. Τι είπα, ψέματα. Με το Πασόκ. Πασόκ δεν ήταν. Με το Πασόκ τα παίρνει ο Άρης. Το 85 δεν ήταν το Πασόκ. 86 δεν ήταν το Πασόκ. 87 δεν ήταν το Πασόκ. Τα παίρνανε. Α, δεν τα παίρνει άξια, δηλαδή. Όχι, τα παίρνει άξια, αλλά ήταν το Πασόκ. Πώς θα πω, ήταν το Κουκουέ, αφού το Πασόκ ήταν. Ψέματα να πω στον κόσμο. Τι έγινε? Ό,τι να είναι, λες. Α, χαμένε. Ο Λούβαρης είναι ο άνθρωπός σας, λέει 503. Σε ευχαριστούμε. Επιμένει ο Χρήστος Κιώσης. Ο Λούβαρης είναι του Κόκαλη. Ο Αντώνης ο Λιβάνης, λέει του Ανδρέα, επιμένει ο Χρήστος Κιώσης. Εντάξει, πάει αυτό, έλα. Πες μας τώρα τα νέα εκεί πέρα, τρώμε τα νίκια μας, έλα. Και ο συμπολίτης του Κόκαλη ήταν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Νικόλα. Θες καλά, είσαστε στο πρώτο 20 λεπτό με τη Δυνάμο Κιέβα. Α, Ολυμπιακός, θα συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Όπου ηρωνεύεται, φίλε. Έτσι θα με βλέπεις φέτος, αν ξέρεις. Φέτος θα με βλέπεις σαν τον Ολυμπιακό. Καλά που δεν κάνει προετοιμασία και ο Ολυμπιακός θα ξυπνήσετε 6 ώρα το πρωί να κάνετε φιλικό. Εσύ κάνεις προετοιμασία. Αλλά φοβάσαι να δεις να παίξεις φιλικό. Ελάτε εσείς. Τώρα κάτσε, περίμενε. Τώρα είμαστε στη δημιουργία προφίλ του Φερέιρα. Που είναι καλύτερος από τον Λουζέσκου και τέτοια τώρα. Τρεις κλάσεις. Από το δεκανίκι του Τσαουζέσκου. Δεν βλέπεις τα λεφτά της ΕΡΤ, πειρές. Θα τα πάρω σιγά σιγά. Όλα θα γίνουν. Είσαι σίγουρος? Κόντρα στο κατεστημένο, κόντρα στον πόλεμο που δέχομαι, θα τα πάρω. Κουτσά στραβά. Είσαι σίγουρος? Εάν δεν τα πάρω, θα κλείσω αλλού. Θα κλείσει αλλού με τα ίδια λεφτά. Θα δούμε. Στον ιδιωτικό τομέα. Θα δούμε. Ο Νταμπλόχαρ. Μπορεί να μην δώσω τα δικαιώματά μου πουθενά. Τι χαζή είναι αυτή στον ιδιωτικό τομέα, ρε φίλε? Και με τον παρά μου και την κυρά μου. Μπα, με τον παρά. Με τον παρά μα. Όχι τον κύριο. Μου, μου, μου. Τον παρά μα. Μου, μου, μου. Όχι, 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 όχι. Όχι. Άντε, πες μας, πότε φτάνει ο Σασαμπάστα να πάμε στο αεροδρόμιο? Με το κρατικό το χρηματάκι. Αύριο, αύριο. Αύριο, αύριο. Λοιπόν, οπα, η είδηση που είπα χθες, ναι, ότι ο Κυριάκος επιστρέφει, ναι, έτσι, ναι, την αρχίζω και τη διαβάζω δεξιά-αριστερά. Ναι. Τι άρθρα έχεις γράψει για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Σε κράζουν για το ΣΥΡΙΖΑ, τι πρέπει να έχεις γράψει οχετούς, λίβελους για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω γράψει τίποτα. Έχω κάνει 2-3 αναφορές και τα κομματόσχυλα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτοί που σου στέλνουν μηνύματα, γιατί είναι κούτρες, όπως και η προκατοχή τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λένε ό,τι λένε. Μάλιστα. Εκτός αν είναι ψέματα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 2 μνημόνια, δεν κατήργησε τον ένφια όπως είχε πει ότι θα καταργήσει. Αλλά γιατί μιλάμε για τους πρώην τώρα, αυτούς που τιμώρησε ο ελληνικός λαός για τα ψέματά τους? Ήρθε η ώρα, υπάρχει κάποιος λόγος. Για να δούμε. Ναι. Να δούμε τώρα, τις αλήθειες. Τώρα που έγινε γιαούρτι θάλασσα. Ποιος σου έλειψε χθες, για ποιον ρώτησες? 164 παοξής. Λέει, μάλιστα, τώρα με κούλι θα σταματήσουν οι πεντάρες και οι τριάρες. Κοιμήθηκα το 2018 και ξύπνησα το 2014. Είναι το δεκάλεπτο, διαβάζουμε μηνύματα και σχολιάζει ο Χρύσανθος. Θα ακούει ο Αργιανός, λέει, ρε παιδιά, κανένα νέο εκεί πέρα τι γίνεται. Άντε, πες μας, καμιά βόμβα.
Πείτε, είναι κανένας άλλος υπάρχει. Όχι, δεν ασχολείται με τον Άρη και ο μόνιμος Νταλκάς που είναι ο Άρης. Υπάρχει κανένας άλλος. Όχι, όχι, όχι. Α, πρωινή προπόνηση. Μήνυμα του 274. Δανεικό τον δώσαμε τον Σκέρτσο, μωρέ, στην κυβέρνηση Μαρινάκη. Ελεύθερο δηλαδή. Τι έγινε. Τι έγινε, ρε φαν. Φαν Τσαλτίδεν. Ωραίο. Πάμε τώρα. Έλα, προπόνηση. Πρωί προπόνηση. Τι συναλλαγές έχετε συνηθίσει άλλωστε. Πρωί προπόνηση ο Άρης μας. Ακούς τι λέει. Ναι, λέει, δεν πει. Μόνο πρωί. Μόνο πρωί, πιο αργά, 11 η ώρα ξεκίνησε σήμερα, 11 η ώρα δικιά σας, 10 η ώρα τοπική, 12 βαθμουλάκους έχουμε, παιδιά, εδώ πέρα. 12. Έχει μια... 12. Για 40 πάει σήμερα. Έχω ένα φούτερ εντωμεταξύ που τις προηγούμενες μέρες με έβγαλε μια χαρά, τώρα το πρωί... Με τσιμπάει λίγο. Ψιλοψύχρα, ναι. Έχει, ναι. Συννεφιά, εντάξει, για προπόνηση βέβαια και για ποδόσφαιρο είναι ιδανικές συνθήκες όπως αντιλαμβάνεστε. Και γι' αυτό άλλωστε στην Ολλανδία βρίσκονται πάντα πάρα πολλές ομάδες και τα γήπεδά τους είναι στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Εχθές, δεν ξέρω αν είδατε τα βιντεάκια που ανέβασα με τα γκολ της προπόνησης, έτσι ήταν ωραία τα... Τα στιγμιότυπα, αυτά πάντα αρέσουν στον κόσμο. Θα το δούμε τώρα. Εδώ και μέχρι την πληροφορία αυτή. Πάντα αρέσουν στον κόσμο όταν υπάρχουν γκολ. Και νομίζω ότι και ο κόσμος αυτό κοιτάει περισσότερο, αν και δεν είναι η ουσία της προπόνησης αυτό. Δηλαδή δεν είναι η ουσία το δεκάλεπτο τεταρτάκι που κάνα το οικογενειακό διπλό με συγκεκριμένους και κανόνες. Έτσι δεν είναι κανονικό παιχνίδι. Δηλαδή τρεις πάσες, εκτέλεση μετά την τρίτη πάσα, διάφορα τέτοια πράγματα που κάνουν οι προπονητές. Κατά τα άλλα νομίζω ότι είναι οι μέρες που ο Παντελίδης προσπαθεί να δουλέψει στο δυνατό περισσότερο και στη φυσική κατάσταση αλλά και στην τακτική. Είναι οι μέρες που θα αξιοποιήσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Πάντα λένε ότι αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, χωρίς βέβαια εμείς να έχουμε την αντίληψη να καταλάβουμε το τι ακριβώς κάνει όταν μιλάμε για φυσική κατάσταση. Γιατί ακούω πάρα πολλούς που σχολιάζουν τη φυσική κατάσταση, σχολιάζουν το αν ένας παίκτης είναι fit ή όχι, χωρίς να έχουν καμία εξειδικευμένη γνώση, όπως δεν έχω και εγώ φυσικά. Δεν ξέρω αν έχετε τελειώσει γυμναστική ακαδημία ή είστε ειδικοί εργοφυσιολόγοι. Ποτέ όχι. Βλέπω πάρα πολλούς πάντως. Βλέπω πάρα πολλούς στο Facebook να έχουν τέτοιες γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό το διάστημα αυτό για την ομάδα και για τους ποδοσφαιριστές, ώστε να κτίσουν για ολόκληρη την χρονιά. Όπως σας είπα, τώρα είναι σε εξέλιξη η προπόνηση, ξεκίνησε πριν από λίγο. Μάλιστα είναι η μοναδική που υπάρχει σήμερα. Μετά είναι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν το απόγευμα, να κάνουν καμιά βολτίτσα εδώ στο χωριό και να επανέλθουν αύριο σε ρυθμούς προπονήσεων. Αύριο περιμένουμε και τον Σάσα Λούκας. Το πρωί θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει εργομετρικά και στη συνέχεια θα ανηφορήσει για την Ολλανδία. Η σημαντική είδηση της ημέρας και μία από τις ειδήσεις που μας επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά και ξεφτιλίζουν τον κύριο με τον μπλε αμάξι, είναι ότι ο Σούντγκρεν δεν ταξίδευσε με την ΑΕΚ στην Αρμενία και δεν θα παίξει στο σημερινό παιχνίδι που δίνουν για τα προκληματικά του Champions League. Αν αυτό επιβεβαιωθεί και στην Revanse, δεν παίξει δηλαδή και εκεί, και νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν βρίσκεται καν στην αποστολή σήμερα είναι προάγγελος γιατί θα γίνει και την άλλη εβδομάδα, τότε θα έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής με τον Άρη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των Κίτρινων Μαυρών. Και αυτή νομίζω είναι η πιο σημαντική είδηση της ημέρας για τον Άρη. Και πες τα παιδιά να μην φωνάζουν όταν κάνεις ανταπόκριση σε εμάς, να μην φωνάζουν τα παιδιά. Σε παρακαλώ πολύ. Έχεις φορέσει ποτέ γκρι σακάκι με μαύρο πουκάμισο από κάτω? Ναι, έχεις φορέσει, Πολλές φορές. Έχεις βάλει αυτό 100 φορές ο ίδιος. Α, ναι, εντάξει. Γιατί βρήκα μια φωτογραφία του 2001. Υποδοχή πάω και πελούχου στο αεροδρόμιο. Υποδοχή ηρών, με σένα μπροστά, ναι. Θα σου πω το εξής, Παναγιώτη, ο οποίος είναι επαγγελματίας και τιμά τη δουλειά του. Εσύ άμα πεις το ταξί Αργιανός δεν τον πάρεις. Φυσικά τον πάρω, τι είναι φίλε, αλλή μόνο. Εδώ και τζάμπα. Όχι τον πάρει, θα τον βάρει. Εγώ το 2001 λοιπόν ήμουν στον Α. Ναι. Και ήμουν ο μοναδικός
που ήταν στο γραφείο της Θεσσαλονίκης και επί 3,5 χρόνια έκανα και ΠΑΟΚ. Και το έκανα σωστά, επαγγελματικά. Βλέπω ότι πολλοί πάντως που κάνουν ΠΑΟΚ δεν το κάνουν τόσο επαγγελματικά όσο το έκανα εγώ τότε. Ναι. Δηλαδή λειτουργούν κατά διαφορετικό τρόπο. Αυτή η φωτογραφία με τον αεροδρόμιο του 2001 που παίρνει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, που τρέχει μετά τα ΠΑΟΚ και βάζει μια τρικλοποδιά. Αλλά αυτό δεν φαίνεται. Ωραία. Και βιντεάκι υπάρχει. Καλά, τι ωραία, δεν τελειώσαμε, περίμενα. Α, γιατί μα είσαι όλο και μισή, μα κάνει. Μην ουρλιάζουν από πίσω. Μήπω φωνάζει και ο Παντελίδη, ελάτε να σα μαζέψω, να σα μιλήσω. Όχι. Ακούω φωνέ. Παναγιώτη, να σου πω κάτι, φίλε. Την πρώτη προπόνηση σου είπα ένα πραγματικό γεγονό. Ότι μα φώναξε ο coach και ήταν η πρώτη μέρα και ήθελε να μα πει βρώματα. Το έχει πει 15 φορέ, δεν θέλει από τότε. Και αύριο 16. Κουράζει. Και δημιουργεί, πέρα ότι κουράζει, το είπε τρει φορέ σήμερα. Δημιουργεί εντυπώσει, προσπαθεί να πει κάτι, το οποίο το γράφω στα παπάκια μου. Την ουσία του πράγματο, αν το λέτε εσεί. Τι καλό που είσαι. Μα ξέρει. Οπότε μην το λε, δεν 15 φορέ. Το είπε μια φορά, το είπε δεύτερη, το είπε τρίτη, το είπε πέμπτη. Το είπε έκτη. Ενώ εσύ για τα λεφτά τη ΕΡΤ, μια φορά το είπε πριν δύο μήνε, τελείω πάει. Τα λεφτά τη ΕΡΤ είναι ένα σκάνδαλο, Παναγιώτη. Δεν είναι σκάνδαλο, είναι κάτι που δικαιούμαι να πάρω. Όταν έχει δώσει σε χωριουδάκια δεξιά και αριστερά έχει σκορπίσει χρήματα, τα 7,5 εκατομμύρια είναι ψίχουλα. Το ξαναλέω και πάλι. Είναι σκάνδαλο, Παναγιώτη. Είναι σκάνδαλο. Και αν τα πάρει ο Ολυμπιακός αυτά τα λεφτά θα ουρλιάζει. Για να δεις τα πάρει ο Ολυμπιακός όμως εσύ δεν ουρλιάζεις. Θέλω, Παναγιώτη, η έπαρση που βγάλατε όλο αυτό το διάστημα. Καμία έπαρση. Είναι η χαρά και ο ενθουσιασμός. Έπαρση τη χαρακτηρίζει εσύ. Η έπαρση με το Χρυσανθέ, αρθράρα για σένα, την κρατάω για όταν γυρίσεις. Την κρατάω για όταν γυρίσεις θεματάρα. Σχετικά με το ΑΕΚ του ΠΑΟΚ. Σου λέω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα με την σωστή αυτή κυβέρνηση που ανέλαβε. Κάτσε, ακόμα δεν την είδαμε. Να πάρει τα διπλά λεφτά ο Άρης. Σόπα. Θα πάρει τα διπλά λεφτά τώρα ο Άρης. Θα ζητήσει να πάρει τα διπλά λεφτά και θέλω να δω πώς θα το αντιμετωπίσετε. Τότε θα πάρω εγώ 24. Τι θα λέτε. Τότε θα πάρω 24. Όχι, Παναγιώτη μου, δεν θα τα πάρει τα 24. 24 ή δεν θα πάρει. Έφυγαν οι πολιτοί σου από την κυβέρνηση. 24 ή τίποτα. Α, ήρθαν οι δικοί σου δηλαδή. Έφυγαν γιατί τους έδιωξε ο ελληνικός λαός. Για μια ακόμη φορά είσαι μειοψηφία. Μειοψηφία είσαι για μια ακόμη φορά. Το 31% μίλησε. Αν δεν υπήρχαν τα Σκόπια, μια χαψιά θα σας κάναμε. Θα σας κάναμε. Το 31% μίλησε, Παναγιώτη, γιατί υπήρξε τέτοια κινητοποίηση. Κινητοποίηση. Σε πάρα πολλά επίπεδα. Καλά, ενώ στις άλλες δεν υπήρχε. Κατάλαβες, η Χρυσή Αυγή από το 7% πήγε στο 2, αλλά που πήγαν στον Βελόπουλο. Η εύκολη λύση, κατάλαβες, στον Βελόπουλο πήγανε. Κατάλαβες. Το μισό πανόραμα έβγε από το Σάνι και πήγε να ψηφίσει, ξαναγύρισε. Ναι, επιστροφή χαμός γινόταν. Ωραία, τώρα, Χρυσανθέ, το έχω το άρθρο για σένα όταν γυρίσεις. Ναι, τρέμουμε. Η χαρά σου θα τρελαθείς. Μία ερώτηση κάνω και στους δύο. Και στον Τσαλτίδη και στον Παπαδόπουλα. Υπήρχε ποδόσφαιρο ελληνικό πριν το 59? Υπήρχε, ναι. Υπήρχε. Χρήσταθε, υπήρχε. Φυσικά και υπήρχε. Μετρήστε τα αίτητα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Άντε ρε χαμένε, τώρα μπορεί να τα πέντε παιχνίδια. Τώρα σου λέει από τη στιγμή που θα σπίσει και η Άλφα Εθνική. Και αυτό ακόμα δεν θα κάνει. Α, το πήρε και ο Ολυμπιακός αίτητος. Δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν το πήρε αίτητος. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Κατάλαβε τι κάνουμε, ρε φίλε. Όχι, κατάλαβε ακόμα τι γίνεται. Το πήρε και ο Ολυμπιακός. Α, το πήρε πέντε φορές ο Ολυμπιακός. Το πήρε και ο ΠΑΟΚ. Άλλο αυτό, το πάρει και ο ΠΑΟΚ. Ναι, άλλο αυτό. Όχι να λες μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Καλά, εντάξει, εντάξει. Αυτό. Συνάδελφε, πες μου λίγο πόσα πρωταθλήματα έχει ο ΠΑΟΚ. Τρία. Τέσσερα, συγγνώμη. Τρία. Πού το τέσσερα. Το περισσότερο, το κλεμμένο. Είσαι καθυστερημένος. Εσύ, το πρωτάθλημα μας έκλεψε η προηγούμενη κυβέρνηση. Να, ορίστε, αν θες να τα ακούσεις. Είσαι καθυστερημένος. Είσαι καθυστερημένος, ε. Είσαι χαζούλης. Είσαι καθυστερημένος. Πόσα έχεις, ε. Τέσσερα, σου λέω. Πόσα έχεις, Παναγιώτη. Τέσσερα, αγόρι μου. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο Άρης έχει 5 λοιπόν. Μπράβο, έχει 25. Ο Άρης έχει 5, άρα πρέπει να πάρει διπλά σε λεφτά. Ό,τι του φανεί, του λελοχρυσανθεί. Μπράβο. Όπω. Sorry, συγγνώμη, ντρέπομαι. Ό,τι του φανεί, του λελοχρυσανθεί. Αγόρι μου, να σου πω κάτι. Αν του δώσεις μία μέρα άδεια. Η άδεια δεν έχει άδεια. Πρώτον, δεν έχει άδεια και δεύτερον. Υποστεί τις συνέπειες. Ούτως ή άλλως και σαν ΠΑΟΚ έχουμε υποστεί πάρα πολλές συνέπειες. Έχουμε έξω και στην Κρήτη με την Καλαμαριά. Τι άλλο να κάνουμε. Οι μόνες συνέπειες που έχεις υποστεί εσύ είναι τις συνοδούς στο μεγάλο σου αφεντικό. Τίποτα άλλο, καμιά άλλη συνέπεια. Συνοδός στο μεγάλο αφεντικό. Τόση ώρα ψάχνουμε τη σκιά του τέτοιου του Ανδρέου. Α, βάλε για μαρινάκι, α, σου στείλω τον Καρυπίδη. Άντε, αυτά, κλείνεις.
Τη συνοδού στο μεγάλο αφεντικό. Κλείνει, αύριο τα πούμε. Αύριο δεν ρωτήσω για 16η φορά για τι φωνέ του προπονητή σα. Πε τη δίνει για την μπουρδα σου, πε την μπουρδα που λε. Άντε, πήγαινε να παρακολουθεί. Για το Φερέρα, λε τίποτα. Τι να πω. Το διάδοχο του Σάντο. Θα δούμε. Αυτό το ακούω, τρομάζω στην ιδέα. Καλά, 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 καλά. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου, έκλεισε η στροφιγγιά. Έγινε, ρε. Κυπελούχη Ιουνίου. Έγινε. Ετοιμάσου. Τι ώρα υπογράφει την ΕΡΤ. Θα δούμε. Ετοιμάσου για τα ξεφωνητά να τα πεις. Ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε να πείτε. Αρχίστε τα κούλις του Μαρινάκη. Όλα αυτά ετοιμαστείτε. Βγάλτε τα από τα κοιτάπια. Βγάλτε τα να τα παίξετε, να τα γράψετε, να τα διαβάσετε, να τα ακούσετε. Άντε, πάμε. Mm. Πάμε λίγο στο κλάμα πάλι. Πάμε λίγο. Κλείνουμε με μήνυμα του 164. Νέο μήνυμα, Παοκτσί. Ναι. Μόλις σε άκουσε. Το ναι. Δεύτερο του 164 ναι. Σήμερα. Σε έξι ναι. Μήνες αρχίζουν τα όργανα. Μεγάλη κίνηση του Τσιπράρα να δώσει τώρα την καυτή πατάτα. Για τα επόμενα 15 χρόνια θα ταιριάζεται. Όχι, θα τσιρίζεται, συμπληρώνει. Θα τσιρίζεται. Ναι. Αυτά. Ο Τσιπράρας. Ναι, θα τσιρίζεται. Επόμενα 15 χρόνια θα τσιρίζεται, ναι. Δεν το διαβάζω, σε σέβομαι. Στέλνει θαλαμοφύλακας, δεν το διαβάζω. Δεν το διαβάζω. Αν το διαβάσεις αφού κλείσω. Ναι. Όχι, ούτε. Θα υπάρχουν επιπτώσεις. Ούτε, γιατί έχει ηρωνία. Γιατί ηρωνεύεται, μπλέκει τους βαθμούς θερμοκρασία που είπες τους 12 με αυτούς που σου λείπουν για να σωθείς. Λοιπόν, τέτοια πράγματα εγώ δεν κάνω. Όπως πέρσι, θα σωνόμουν και βγήκα Ευρώπη και είναι η μοναδική ομάδα που δεν κέρδισαν στην Τούμπα. Ε? Όπως πέρσι. Καλά, τι γελάζεις, αυτό είναι αλήθεια που λέει. Στα δύο πιο διαφορά παιχνίδια της χρονιάς, μπράβο. Εκεί που έγινε η μπάλα όμως, στον πρώτο γήπεδο, στο γήπεδο Χαριλάου, πήραμε το διπλό. Δεν είδα διάφορο παιχνίδι που ήταν γεμάτο το γήπεδο σου. Γυρίσαμε το μάτς. Δεν είδα διάφορους αυτούς με τις κουκούλες και τις μολότοφ που πετούσανε. Δεν τους είδα διάφορους αυτούς. Κλαίω. Αυτά, άντε. Κλαίω. Παρά 20 πήγε. Πρέπει να κλείσουμε. Πουλένουμε, σε λατεύω. Πότε το φιλικό ρε εσύ, πότε είναι την Παρασκευή. Παρασκευή ρε φίλε, Παρασκευή. Κάθε μέρα 8 γκολ θες, άτσι, κάτσε. Παρασκευή. Ηρωνεύεται, το άκουσες. Παρασκευή με ποιον παίζετε, Λέουβεν. Αϊτχόφεν, ναι. Τσάλτ, ξέρεις τι έκανε. Λέω με Αϊτχόφεν και κάνει την έκφραση του προσώπου. Οχ. Κάτι ξέρει από Αϊτχόφεν. Έχει φάει τόσα πολλά από την Αϊτχόφεν. Τόσα πολλά έχει φάει από την Αϊτχόφεν. Ναι. Εντάξει, δεν καταλαβαίνεις. Όταν παίζεις με Γκομπενίτη θα τρως και χιλόπιτες. Όταν δεν παίζεις, λες πριν 35 χρόνια, εγώ πάω με γυναίκα. Κρατάω. Ω το καρφί. 27. Μπράβο. 27 επόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Έρχεται ο Χαλούμης 4, περίμενε. Όπου οι πραγματικές έδρες. Ο Χαλούμης. Ο Χαλούμης 4. Όχι οι έδρες στο Σπόρτι Βορρά και του Παμπορίδη και του Γκαγκάτση. Στην Ευρώπη και η Βίνη και η Βίντιτ. Τα έχει πει ο Διακογιάρης στο πρώτο τρίλεπτο του ΠΑΟΚ Νάπολη. Η Τούμπα, πώς γνωστόν, είναι η πιο μεγάλη έδρα στην Ελλάδα. Τάπε ο μεγάλος Γιάννης Διακογιάρης. Η πιο καυτή έδρα στην Ευρώπη. Είπε. Πότε το είπε αυτό? Με την Νάπολη. Με την Νάπολη. Οκτώβριο του 88. Έτσι γίνεται η σύνδεση. Με το που γίνεται η σύνδεση, λέει κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την πιο καυτή έδρα ποδοσφαιρική έδρα στην Ευρώπη. Μπράβο. Τότε λοιπόν ο Διακογιάρης έλεγε επίσης ότι η κορυφαία ομάδα. Στην Ελλάδα είναι ο μπασκετικός Άρης. Τι λέει αυτό. Ο Διακογιάννης με τον μπάσκετ ο άνθρωπος. Ο Διακογιάννης με τον μπάσκετ πρέπει να έχει ασχοληθεί 8 δευτερόλεπτα. Παραθυριακός μάλλον ήταν ο Διακογιάννης. Και ήταν με τους Χάρλεμ. Λοιπόν, κλείστε. Σε λατρεύω. Να βάλω να δει το... Φιλιά. Φιλιά, σε λατρεύω. Κολάρα. Δικινή. Λοιπόν, βάζω εικόνα τώρα στο λαμπαοτάρι στο Facebook. Σε λατρεύουμε, φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε και ένα γκολ του Άρη. Καλημέρα. Εσύ, ο Καράογλου, τι υπουργείο παίρνει? Α, αυτό το... Τι να το κάνω. Μουθού. Μακεδονία. Ό,τι το πιο άχρηστο υπουργείο στον πλανήτη. Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, στο κήπο του Καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού τσιφσί και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα τη διάγνωση. Ευχαριστούμε την Injection Service που είναι μαζί μα τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρωστάμε κάποιο άλλο μηνυματάκι. Για τον 503 είπαμε ο Λούβαρης, λέει ο άνθρωπό σα. Μάλλον είναι ο Αντώνης Ολιβάνης. Πρέπει να έχει δίκιο ο Χρήστος ο Κιώσης, πώς θα γίνει τα πράγματα. Η Καλλιόπη μπαίνει για το live, εκλιπαρώντας, να είσαι καλά, καλημέρα, 6.30. Το ίδιο και η Γιάννα, το ίδιο και ο Νικόλαος, το ίδιο και ο Νίκος. Άλλο Νικόλαος, άλλο Νίκος. Παιδιά, να είστε καλά. Δύο διπλές προσκλήσεις, αύριο βράδυ, Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου, στη Μονή Λαζαριστών. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως,
Ο κιθαρίστας πιο βρετανικού hard rock group ανέβηκε στη σκηνή την ώρα που έπαιζαν οι Σόκρατες και αγκάλιασε και φίλησε τον Γιάννη τον Σπάθα στο Hammersmith Odeon του Λονδίνου το 1983. Θέλουμε το group. Έτσι, το group. Αυτά. Το έπαθε το γυαλάκια, είπαμε. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε δρυμύτεροι. Λοιπόν, Σταύρος, Σφαίρα, φύγαμε. Καλημέρα, Σταύρο. Μακρινή και φιλόξενη Ολλανδία. Σταύρο, καλημέρα, γόρι μου. Μια χαρά είναι Ολλανδία. Ναι. 17, 18, 20 βαθμούς το πολύ είμαστε. 12 μας είπε ο Χρύσανθος. Καλά, ο Χρύσανθος, εντάξει. Ναι. Το ψέμα, ο άνθρωπος γεννήθηκε 7/7/77. Και φοράω, λέει, χοντρό φούτρα και κρυώνω. Τώρα μας το είπε. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε. Εντάξει, τι να πω. Συγγνώμη, τώρα το είπε. Πριν από 5 λεπτά. Εντάξει, έχουμε 30 χιλιόμετρα διαφορά. Δεν γίνεται να έχουμε 8 βαθμούς. 7/7/77, δηλαδή ξέρεις το 7/7. Τον βγάζεις ψεύτη. Μα δεν το βγάζει, είναι. Ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει, όχι. Τον βγάζω ψεύτη. Ναι. Ωραία, φίλε, τώρα. 30 χιλιόμετρα διαφορά έχουμε. Έχουμε στα ακουστικά μας τη φωνή σου και βλέπουμε Ευγενία Μανολίδου σε ξανθιά εκδοχή. Προσέρχεται για να ορκιστεί ο σύζυγος. Πεθαίνω με Ευγενία Μανολίδου. Πεθαίνω, δεν υπάρχει. Είσαι Πακιστανός στη Μανολάδα. Ναι. Ωραία. Ναι. Που μοιάζεις κιόλας. Ναι. Ωραία. Ναι. Και μαθαίνεις. Μαζεύω φράουλες, ναι. Ναι. Ναι, ότι είναι. Αυτό το έχουμε θέμα. Το έχουμε θέμα. Ο Βορύδης υπουργικής ανάπτυξης δεν υπάρχει, ναι. Ας του πει κάποιος του Μητσοτάκη ότι κρατούσε βαριοπούλα στα νιάτα του, όχι τσάπα. Έτσι. Είναι διασκεδαστικό πλέον. Στο Υπουργείο Εργασίας πήγε ο άλλος που καταδικάστηκε για... πώς το λένε, για εργατικά. Εντάξει. Καλή επιτυχία, καλή τύχη στους ανθρώπους που κυβερνούν τον τόπο. Εδώ θέλω να σχολιάσω όμως, μας ειδοποίησαν ότι. Το έμαθα εγώ από κάπου από ένα φίλο τρασμένο το πρωί. Το δεξί χέρι του Κυριάκου, ο Άκης ο Σκέρτσος, ο Θεσσαλονικιός Άκης Σκέρτσος, που θα είναι υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, που είναι η πιο σημαντική θέση, τέλος. Όλη μέρα μαζί του, πρωί μεσημέρι βράδυ, είναι φόλα ΠΑΟΚ. Συμμαθητής του Τζομπατζόγλου, νομίζω είναι. Κοροϊδεύεις τώρα ή αλήθεια. Κάτσε λίγο να το. Είναι το σε βοηθάμε, μας λέει ο Κιώσης, είναι το 76 γεννηθής ο Άκης ο Σκέρτσος. Μπορεί να κερδίσει χρονιά. Ή να έμεινε ο Τζόρμα, φαντάζεσαι. Να σου πω, το δικό σου πώς το λένε αυτό που ήταν στο... που τον βλέπεις και στο Μαξίμου, ο Σκέρτσος αυτός είναι. Παοξάκι. Εννοείται. Αυτό, κατάλαβα, κατάλαβα. Και εδώ μέσα είσαι. Κατάλαβες. Κατάλαβα, πάω, κατάλαβα και εδώ. Και εδώ, το άκουσες, το πιάσε. Δεν νομίζω, παιδιά, όταν ένας από τους 51 υπουργούς είναι Θεσσαλονικιός, ο Ηρακλειδέας Καράγου. Ο Καράγου, ναι. Άνθρωπος. Ναι, ο Θόδωρος Καράγου. Δεν θα πω εγώ ότι είναι, επειδή είναι Ηρακλειδέας δεν είναι σοβαρός Μάριο, όπως κάνεις εσύ, γιατί σαφώς και είναι. Να κάνει με ΠΑΟΚ. Σαφώς και είναι. Ωραία, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος και δεν έχει δώσει δικαιώματα. Εντάξει, για να είμαστε δίκοι. Ξαθώς, γαλαζομάτες. Τώρα από εκεί και πέρα. Τι του έδωσε ρε εσύ, το Υπουργείο Μακεδονίας, το Υπουργείο που δεν υπάρχει. Υπουργείο Μακεδονίας, τράξει τρελά. Έξι λέγω, το Υπουργείο της Μιζέριας. Δηλαδή, αυτό. Μπορεί να δώσει 5 λύσεις για μικροπολιτικά θέματα, τέλος πάντων μικρού. Ναι. Να είχαμε να λέγαμε. Αλλά είναι ένα δείγμα του κάντε και σε αυτούς τους μαλάκες ένα Υπουργείο. Μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Υπουργείο και αυτά μην τα λες. Ναι, με αυτό είναι το Υπουργείο Μακεδονίας. Πρωί είναι. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, ένας στους 51, παιδιά. Γενικά, πάντως, επειδή συζητούσαμε ένα φίλο χθες, αφού το πάμε κοινωνικοπολιτικά το πράγμα, η Θεσσαλονίκη πάσχει από δυναμικό, από ανθρώπους. Βέβαια. Δηλαδή, δεν έχει σε κανένα επίπεδο κάποια στελέχη, είτε σε πολιτικό προσωπικό, είτε σε... Τέλος πάντων, σε μηδιακό προσωπικό. Σωστό, σωστό. Και σε δημοσιογράφους και σε πολιτικούς τα πάντα. Ναι, αυτό. Αυτό είπα εγώ. Αυτό λέω. Αυτό είπα. Αν 5 δημοσιογράφοι στην πόλη πάνε διακοπές μαζί, ωραία, δεν θα πάρει χαμπάρι τίποτα κανείς όσο είναι διακοπές. Ναι. Μάρια. Έτσι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ενώ στην Αθήνα βρίθει ποιότητας, τέλος. Η Αθήνα, φίλε, είναι εύκολο. Δηλαδή στην Αθήνα τι συμβαίνει, για να τα βάλουμε λίγο να καταλάβει και πώς συζητάμε. Βγαίνει ένα παιδί δυνατό, που έχει στοιχεία. Ωραία, στα μίντια. Εντάξει. Υπάρχει ένας τρόπος να τον απορροφήσει, να του δώσουν κανονικά λεφτά, να τον βάλουν στον χώρο. Εδώ τώρα για να καταφέρουμε να βάλουμε ένα παιδί που είναι αξιόλογο
και να του δώσουμε σιγά σιγά κάποια λεφτά και να αρχίσουμε να τη βγάζουμε τη δημοσιογραφία, πρέπει το στομάχι του να αντέχει και να, ξέρω εγώ, να έχει και λίγο μια περιουσία από τους γονείς του για να αντέξει όλο αυτό το διάστημα. Mm. Και συνήθως τα παρατάνε τα παιδιά και πάνε τέλος πάντων να κάνουν κάποια άλλη δουλειά. Έχουμε αρκετά παραδείγματα. Εντάξει. Τέλος πάντων, εμένα στο όραμα που έχω για αυτή την πόλη είναι... Θα κατέβω και δήματος την επόμενη φορά. Αυτό τι είναι το όραμα που έχω για την πόλη, αυτό με τρόμαξε αυτό. Ναι, ναι, είναι, πώς το λένε. Δυο πόλεις, μία ομάδα. Να δημιουργηθεί μια στελέχωση σε αυτή την πόλη διαφορετική. Όχι να βγαίνει, ξέρω εγώ, κάθε μουγκός βουλευτής επειδή βολεύει. Το φαντάζει μου. Εντάξει, βλέπεις τώρα ποιοι έχουν βγει βουλευτές στη Θεσσαλονίκη και γελάς. Θα γίνει πυρηνικός πόλεμος και δεν θα έχουν κάτι να δηλώσουμε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ναι. Στα δικά μας τώρα. Πάμε παλικάρι. Φιλικό είχε πάω σήμερα. 8 Ελλάδος. Θα προσπαθήσουμε λίγο, επειδή για ακόμη μια φορά δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε παράλληλα και τις ανάγκες του Λίμπερο και τις ανάγκες του ΠΑΟΚ TV. Με την Τσβόλε είναι αντίπαλος. Με την Τσβόλε, έτσι. Ομάδα, ναι. 13η ομάδα της Ολλανδίας, 5 βαθμούς πάνω του Φορτούνα Σιτάρτ, γιατί αυτή είναι η μονάδα μέτρησης φιλικών πλέον στην Ολλανδία. Εντάξει. Χαμογελάτε. Γελάς εύκολα μένει για τον Πάο, για τον Άρη, έτσι. Άμα είναι ανάποδο, δεν γελάς εύκολα. Ναι. Κάνεις και λίγο μούτρα, ναι. Έτσι είναι, Μαρία, γιατί. Ναι. Έλα, πετυχημένο ήταν. Ωραίο, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Εκπληκτικό. Ναι, εντάξει, να λέμε όλα. Εντάξει, νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι το τελευταίο στάδιο στην παιχνίδι στην Ολλανδία. Την Πέμπτη έχοντας, θα κάνουμε το φιλέα Φόγκ για να φτάσουμε στο Κλουζ για να παίξει πάω το τέταρτο φιλικό στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Την Κλουζ δεν είναι η Κλουζ η πρωταθλητρία. Είναι του Πανεπιστημίου η ομάδα, μην μπερδευτούμε. Να μην λήξει κανένα 0-4 και νομίζει κανείς ότι πάω κέρδισε το βαθμό της Ρουμανίας. Εντάξει. Αν και κάποιοι άλλοι θα το κάνανε, Μαρία. Θα κάνανε λίγο την παλαβή, ποια κλούζ είναι αυτή. Παρότι εκείνη τη μέρα θα παίζει ξέρω το Σαμπιουστίν που δημοτικά. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα έρθει κάποια φιλοσοφία του Φερέιρα. Δηλαδή θα πάει σε μια φάση δοκιμών, δεν θα παίξω κατουλή. Εγώ θέλω να δω το πιτσιρικά του Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρας, ο οποίος στην ηλικία του είναι βασικός στην τεχνική και μου λένε όλοι τα καλύτερα λόγια, βλέπω εγώ ένα πολύ ισορροπημένο παιδί και σοβαρό δεν λέω για να παίξει σήμερα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Για να ξεκαθαρίζουμε αυτό, ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα επίπεδο που πολύ δύσκολα μπορεί να απορροφήσει άμεσα σε ρόλο σοβαρό παιδί από την Ακαδημία του. Αλλά μπορεί να αποδείξει, όπως ο Γαϊτανίδης, ότι μπορεί να είναι στο ρόστερ. Εντάξει, άλλο στο ρόστερ, άλλο με ρόλο. Σιγά σιγά χτίζονται οι καριέρες έτσι και αλλιώς. Και από εκεί και πέρα να δούμε λίγο και την κατάσταση των παικτών, να δούμε λίγο ποιοι μονιμοποιούνται σε μια έτσι καλή απόδοση και τέλος πάντων στην αξιολόγηση του προπονητή βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο και να πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αλλάζει κάτι σήμερα σε σχέση με τα προηγούμενα θετικά, η προσέγγιση είναι η ίδια. Εκεί που περιμένουμε να αλλάξουν πράγματα είναι στο επόμενο δεκαήμερο της Ολλανδίας, από 18 μέχρι 28, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να χτίσει κορμό με λιγότερους παίκτες από αυτούς που έχει τώρα εδώ πέρα και γενικά ελπίζοντας με ένα-δύο καινούριους, ειδικά στα χαφ. Ο Γιώργος Αβίδης είναι εδώ από χθες. Θα είναι και στο φιλικό το απόγευμα, τώρα δεν είναι στην προπόνηση που είμαστε. Στην προπόνηση που δουλεύει στη μένα αμυντικά και επιθετικά ο Φερέιρα, πολύ ζώνη βλέπω στην άμυνα σε αυτή μένα. Δεν έχω καλή εμπειρία εγώ από τη ζώνη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια προετοιμασία του Σάντος. Το 9 που δούλευε όλο το καλοκαίρι η ζώνη και πήγε και το άλλαξε στο 36 του παιχνιδιού με την Βαλερέγκα. Αφού δεχτήκαμε τρεις φάσεις και ένα γκολ αποστημένο. Αγανάκτης ο άνθρωπος. Ο δάσκαλος, Μάρια. Ο δάσκαλος. Ναι, πολύ δάσκαλος. Ναι. Ο δάσκαλος, ναι. Αυτός που είναι. Ναι. Σε εξευτέρισε ο Κολλήδης φορές που επιτέθηκες στο δάσκαλο. Με την πιο καλή γενιά ποδοσφαιριστών μετά τον Εουσέμπιο και τον Κολούνα.
πήρε με μισό μηδέν όλα τα μάτς και 30 ισοπαλίες με την με αποδεκατισμένη Ουαλία και με διαιτησία 70-30. Εγώ το μόνο έντερ που ήξερα ήταν στον υπολογιστή του πληκτρολόγιο. Μπράβο, σε αυτό. Ναι. Σε αυτό σου δίνω δίπλα. Ναι. Ρε εσύ. Σταύρο, αυτό το φιλικό πώς κλείστηκε, με ποια λογική στη Ρουμανία? Πάει στη Ρουμανία για μια μέρα ο ΠΑΟΚ και γυρνάει. Μανατζερικά. Εντάξει, δεν είναι αντιπάτη μανατζερικό. Ο ΠΑΟΚ είχε την υποβολή του Λουτσέσκου, έγινε μια πρόταση. Αυτοί κλείνουν 100 χρόνια και θέλουν να γιορτάσουν μια μεγάλη ομάδα. Ναι, να πάει η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος. 100 χρόνια ιστορία τους. Εντάξει, και είναι λογικό, φίλε. Ωραία, ομάδες στο επίπεδο της κλους να αισθάνονται πάρα πολύ περήφανες που κατάφεραν να φέρουν στον τόπο τους τον μεγάλο ταμπλούχο και αίτητο πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Τώρα το μανατζερικό που είπες συνδέθηκε σε απευθείας εκεί που πρέπει. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε πού. Εντάξει. Απλά να ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία και γενικά σε όλα τα Βαλκάνια μπορεί να θεωρείται και top club. Ναι, στα Βαλκάνια όντως. Επειδή ξέρω ότι εκτιμάς το βρετανικό χιούμορ, ας κλείσουμε έτσι. Ο ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία. Είναι η πρώτη ομάδα που παίρνει double και βγάζει t-shirt για τους αντιπάλους του. Να εξηγήσω ή το κατάλαβες? Όχι, αλλά το εξήγησε κάποιο. The Invincibles. Η αόρατη. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, μας πιέζει ο χρόνος. Χαμένε. Άιντε, κλείσε ρε Σταύρο. Δεν είναι αγγλικό χιούμορ αυτό. Ναι, αυτό είναι ασλαμικό, κατάλαβες. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Είσαι τυχερός που είσαι μαύρος και δεν φεγγίζεται κόκκινο το μάγουλό σου. Άλλος, εντάξει, όλα καλά. Εντάξει. Σταύρο, καλημέρα, σε λατρεύουμε. Καλημέρα, κορίτσι. Σικές Νεάπολη, Αμπολέκη, πολύ μετέωρα κέντρο. Βρίσκουμε την πίτσα Mr. Gold. Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Εκεί τη βρίσκουμε, από εκεί μπορούμε να παραγγείλουμε. Τηλέφωνο επικοινωνία 62-85-86. Από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Μπορεί να παραγγείλει μία εκ των προσφορών, όπω 3 πίτσε μεγάλε, 93 εκατοστά, μόνο 12,5 ευρουλάκια. Ευχαριστούμε την πίτσα Mr. Gold που είναι μαζί μα δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Λοιπόν, νικητέ του διαγωνισμού. Αντώνης Καμπούρης για τον Βασίλη Κωνσταντίνου, έτσι, για αύριο. Αντώνης Καμπούρης και Στέφανος Τάτσης. Στέφανος Τάτσης και Αντώνης Καμπούρης. Και δίνουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στο γατόνι των 500, των 584, που βρήκε τον Γιώργο Βαλεριάνο, που είναι ολόιδιος με τον Πάολο Γκερέρο, απλά είναι 2 τόνους πιο σκούρος. Όχι ο Βαλεριάνος, ο Γκερέρο, έτσι. 584, σε λίγο η Μαριλίζ θα επικοινωνήσει μαζί σου. Φυσικά το group ήταν η UFO και ο κιθαρίστας, όχι ο Σένκερ, απλά εκείνος που τον αντικατέστησε ως πρώτο κιθαρίστα. Χτυπάω πιπερών. Είδα χθες και έναν ακροατή μας, την ώρα που πήγα εγώ εκεί πέρα, από την Καβάλα, gentleman, υπέροχος τύπος, sorry, ξεχνάω το όνομά του. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Τι ακροατής, τι συμπεριφορά. Από την Καβάλα, ο παδός του ΠΑΟΚ. Τέτοιο gentleman ΠΑΟΚτσί, δεν θυμάμαι να έχω μάτα ξαναδεί τελευταία 10 χρόνια. Αδέρφια από εμάς και τον Χρήστο Κιώση, που και σήμερα τα μαγικά τη 20 ώρα θα αντέξετε το στόλο του καρδιά σου, να έχετε μια bloody rocking day.